Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στις απόψινές παρεμβάσεις. Όπως περνά μέρα με την ημέρα ο χρόνος και παρατηρούμε τα στατιστικά στοιχεία τα οποία μας δίνει κάθε απόγευμα ο λοιμοξιολόγος ο κύριος Τσιόδρας, διαπιστώνουμε ότι η κατάσταση βαίνει ελεγχόμενη στη χώρα μας και όσο το διαπιστώνουμε αυτό, γεννάται η ανησυχία μήπως επέλθει ο εφησυχασμός. Αυτό είναι έκδηλο και στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τα θέματα και γι' αυτό είδαμε και τον Πρωθυπουργό να προειδοποιεί ότι ο Απρίλιος είναι κρίσιμος μήνας, αλλά και τους αρμόδιους υπουργούς να προειδοποιούν ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να αυστηροποιηθούν τα μέτρα. Η αλήθεια είναι ότι το έχουμε λίγο να εφησυχάζουμε, να ξεθαρεύουμε, να ενθουσιαζόμαστε ή να απογοητευόμαστε εύκολα. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό το διάστημα του μηνός Απριλίου να πειθαρχήσουμε στα μέτρα, ώστε η κατάσταση στην Ελλάδα να εξακολουθήσει να είναι τόσο ελεγχόμενη όσο δεν είναι σχεδόν σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτό που έχουμε πετύχει στην Ελλάδα να είναι μικρός ο αριθμός των κρουσμάτων και σχετικά μικρός ο αριθμός των θυμάτων, καμία από τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες δεν το έχει καταφέρει. Οι εικόνες που βλέπουμε εδώ είναι από τη Ριτσόνα και αυτό έχει αρχίσει να ανησυχεί τους αρμοδίους. Εκεί όπου βρίσκεται το κέντρο υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων, υπήρξε και ένταση σήμερα, από εδώ είναι οι εικόνες, διότι τους επευλήθη καραντίνα από τη στιγμή κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι 27 κρούσματα υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί. Ξεσηκώθηκαν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν για ποιο λόγο τους επέβαλαν τον περιορισμό. Αποκαταστάθηκε στη συνέχεια η ηρεμία, όχι όμως και η ανησυχία των αρχών, διότι καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει να υπάρχουν κρούσματα και μάλιστα αρκετά μέσα σε τέτοιες δομές και δεν είναι η μόνη δομή η Ριτσόνα, υπάρχουν και άλλες δομές. Επίσης μια μετανάστρια από το Αφγανιστάν η οποία γέννησε στο νοσοκομείο του Κιλκής προκάλεσε συναγερμό διότι μετά τη γέννα της διαπιστώθηκε ότι και εκείνη είναι φορέας του κορονοϊού και άρχισε μια μεγάλη προσπάθεια ιχνηλάτησης διότι έμενε στα διαμερίσματα τα οποία έχουν νοικιαστεί για τους πρόσφυγες στην πόλη του Κιλκής. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι σε συνδυασμό και με το πλοίο το Ελευθέριος Βενιζέλος στο οποίο διαπιστώθηκαν 119 κρούσματα υπάρχουν τώρα εστίες τέτοιες οι οποίες έχουν σημάνει συναγερμό στις αρχές. Στην υπόλοιπη Ευρώπη η κατάσταση είναι δραματική. Στη Γαλλία σήμερα είχαμε 479 νεκρούς, μάλλον τις τελευταίες 24 ώρες. 479 νεκρούς που είναι αριθμός ρεκόρ. Στην Ισπανία σχεδόν έφτασαν τους 1.950 ήταν για την ακρίβεια το τελευταίο 24ωρο. Στην Ιταλία είναι ελαφρώς καλύτερη η κατάσταση, αλλά τα κρούσματα πολλαπλασιάζονται με γρήγορους ρυθμούς και στην Αγγλία και στην Ολλανδία και στην Ελβετία και στην Γερμανία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η πανδημία καλπάζει, έχουν αρχίσει να φαίνονται και τα πρώτα μεγάλα και πολύ απογοητευτικά σημάδια των επιπτώσεων του κορονοϊού στην οικονομία. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι την τελευταία εβδομάδα οι άνεργοι στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασαν τα 6,6 εκατομμύρια, σχεδόν διπλασιάστηκαν από την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ την προπροηγούμενη εβδομάδα ήταν μόνο 250.000. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία καλπάζει ως προς την ανεργία και ως προς τις οικονομικές επιπτώσεις στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Πάμε στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον Χρήστο Κόνστα που είναι στο πλευρό μου και τον Δημοσθένη Παπαπέτρου, τον πνευμονολόγο. Καλησπέρα σας κύριε Παπαπέτρου. Με εσάς θα ήθελα, γιατρέ, να ξεκινήσουμε. Υπάρχει αυτή η συγκρατημένη αισιοδοξία και παράλληλη ανησυχία που είπα μήπως εφησυχάσουμε. Θέλω όμως τη δική σας επιστημονική εκτίμηση για το πώς εξελίσσεται το φαινόμενο. Και κυρίως τι θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες. Κοιτάξτε, το φαινόμενο εξελίσσεται όπως έχει πει και ο κύριος Τσιόδρας. Έχουμε μια αναμενόμενη αύξηση των κρουσμάτων, η οποία προσπαθούμε να ακολουθήσει μια καμπύλη ομαλή, να μην κάνουμε το λεγόμενο πικ που φοβόμαστε όλοι. Φαίνεται μέχρι στιγμής ότι η πορεία δεν είναι ελεγχόμενη. Έχουμε βέβαια, εμένα με ανησυχεί λίγο το αυτό μετά, που δεν είναι σε ελεγχόμενες δομές τα κρούσματα στη Ριτσόνα και το Ελευθερίος Βενιζέλος, γιατί αν εξαιρέσουμε αυτά τα κρούσματα,
είμαστε σε καλό επίπεδο. Δηλαδή, υπάρχει ήταν λιγότερα... βέβαια και μια έξαρση σε περιοχές όπως η Καστοριά, έχει 6 νεκρούς στην Καστοριά. Είναι συνήθως τοπικού χαρακτήρα, στην Κοζάνη, στην Ξάνθη. Θα δουλέψουν αυτές οι καραντίνες στους δήμους που μπήκαν. Αυτό μένει να αποδειχθεί. Εντάξει, είναι άλλου τύπου καραντίνα από αυτές που εφαρμόζεται στο γενικό πληθυσμό. Φαίνεται ότι θα δουλέψει. Δηλαδή εκεί περιορίστηκε. Δηλαδή οι θάνατοι ήταν στα χωριά που τέθη καραντίνα. Δεν φαίνεται να έχει επεκταθεί εκτός αυτών των. Τώρα πιάνουν τα μέτρα που κλείσαμε τα σχολεία. Έτσι, τώρα, δηλαδή... Φαίνεται αυτά, λέγαμε δύο εβδομάδες. Ίσως φάνηκε τις προηγούμενες ημέρες ήταν η καραντίνα στα σχολεία. Τώρα σιγά σιγά μπαίνει μέσα και το κλείσιμο των μαγαζιών. Νομίζω κλείνουμε δύο εβδομάδες που έχουν κλείσει. Και όλα αυτά. Περιορισμοί στην κυκλοφορία. Νομίζω βέβαια το Α και το Μ ήταν το κλείσιμο. Τα σχολεία ήταν το πρώτο που πρέπει να γίνει. Και στην Κίνα συνέπεσε και με τον εορτασμό της Κινέζικης Πρωτοχρονιάς. Και φάνηκε ότι εκεί άρχισαν κάπως να ελέγχουν το. Είχαν κλείσει τα σχολεία και προσπάθησαν κάπως να ελέγξουν την κατάσταση. Τώρα, εσείς επειδή έχετε και την ειδικότητα του πνευμονολόγου και είστε ο πιο ειδικός για να το πει αυτό. Θεωρείτε ότι αυτή η αγωγή με τη χλωροκίνη, σήμερα μάλιστα και από τον ΕΟΦ δόθηκε άδεια και επισήμως πλέον το φάρμακο αυτό χορηγείται στους ασθενείς. Έχει δοθεί και οδηγία και σε εμάς και ιδιώτες. Πιστεύετε λοιπόν ότι μπορεί να αποτελέσει μια λύση τουλάχιστον στο σημείο που βρισκόμαστε, ίσως όχι την καλύτερη και τη μόνιμη, αλλά... Με βάση τα δεδομένα που έχουμε δει και από την Κίνα και από... που είχαμε το μεγάλο όγκο των ασθενών, το φάρμακο λειτουργεί σε κάποιες. Δεν έχουμε και κάτι άλλο στην παρούσα φάση. Φαίνεται ότι σε ομάδες ασθενών βοηθάει να έχουν λιγότερα συμπτώματα, να περάσουν με πιο ήπιο βαθμό τα συμπτώματα. Σε κάποιους ασθενείς, λέτε, και εδώ μου δίνετε την ευκαιρία να σας ρωτήσω, πώς κρίνεται το γεγονός ότι υπάρχει μια τόσο μεγάλη γκάμα διαφορετικών συμπτωμάτων. Ακούμε δηλαδή για ασθενείς οι οποίοι καταλήγουν να έχουν πνευμονία. Ακούμε για άλλους τους οποίους οι οποίοι σηκώνουν υψηλό πυρετό και έχουν στομαχικές διαταραχές, αλλά υψηλό πυρετό 10-15 ημέρες, 39 πυρετό. Αυτή η διαφορετική συμπτωματολογία σας απασχολεί. Ο ιός φαίνεται ότι έχει ετερογένεια. Είναι ιός του αναπνευστικού. Τα κύρια συμπτώματα, ο πυρετός υπάρχει στο 70-80% των ασθενών. Ο βήχας υπάρχει και αυτό που λέτε από τα γαστριεντερικά. Είναι σχετικά σπάνιο να είναι μόνο του χωρίς να συνοδεύεται από πυρετό. Το καινούριο δεδομένο από αυτά βγαίνουν στην πορεία γιατί γίνονται μεταναλύσεις από κινέζικες μελέτες. Γιατί εκεί είναι ο μεγάλος όγκος των δεδομένων που έχουμε. Είναι η ανοσμία, η αγευσία που είναι καινούργια δεδομένα. Τώρα και ο κ. Τσιόδρας ανέφερε σήμερα και για κάποια ομάδα ασθενών, τους βαριά διασωλωμένους, ένα 10% που είχε και μία σαν εικόνα να έχει προσβάλει και το νευρικό σύστημα, σαν να έκανε κάποια μορφή εγκεφαλίτιδας. Είναι ετερογένεια. Ο ιός φαίνεται ότι προσβάλλει και άλλα συστήματα. Και ως προς το, να επανέλθω και στο κομμάτι με τη χλωροκίνη, δυστυχώς δεν είναι δεδομένα. Κάθε φάρμακο στην ιατρική πρέπει να έχουμε δεδομένα κλινικών μελετών. Να έχουμε μία ομάδα που παίρνει το εναγωγή και μία ομάδα που. Η ομάδα πλασίμπο, για να γίνεται η σύγκριση. Εδώ είναι δεδομένα που έχουμε από την κλινική πράξη. Πάντως φαίνεται έχουν δοθεί οδηγίες και κατοίκων. Δηλαδή έχουμε ασθενείς χαμηλού, ενδιάμεσου και υψηλού κινδύνου. Οι ενδιάμεσου κινδύνου ασθενείς, οι ασθενείς που είναι άνω των 65 με συνοδά νοσήματα, με θετική ακτινογραφία ή και με ασθενείς με συνοδά νοσήματα, οι οποίοι έχουν και πυρετό μέχρι 38,5, μπορούν να πάρουν χλωροκίνη σε συνδυασμό με την αζιθρομικίνη. Είναι πλέον, έχει δοθεί οδηγία και οδηγία. Θα φανεί και σε... Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Χαράλα Μπογόγο, τον καθηγητή από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου στην Πάτρα. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα. Λοιπόν, θα ήθελα να μας αποτιμήσετε κι εσείς την κατάσταση στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, αν συμμερίζεστε αυτή τη συγκρατημένη αισιοδοξία την οποία εκφράζουν οι συνάδελφοί σας κατά την απογευματινή ενημέρωση την οποία κάνουν και κυρίως να μας πείτε πώς προβλέπετε ότι θα εξελιχθούν τα πράγματα δεδομένου ότι πια ξέρουμε και τα μέτρα, βλέπουμε την απήχηση την οποία έχουν στο γενικό πληθυσμό. Ναι, αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζετε και εσείς από τις ανακοινώσεις και από τον κύριο Τσιόδρα από τον ΕΟΔΗ, υπάρχει μια σταθεροποίηση του αριθμού των κρουσμάτων και μια οριζοντίου καμπύλης, είναι πλέον σαφές αυτό. Και μάλιστα, αν δείτε σήμερα τα αποτελέσματα της καταγραφής των κρουσμάτων, θα δείτε ότι αυτά που αυτή τη στιγμή κυρίως μας ενδιαφέρουν, τα κρούσματα δηλαδή από την κοινότητα, αυτά που προσπαθούμε να σταματήσουμε τη διάδοσή τους μέσω των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας και όλα τα σχετικά που ακούτε τελευταία και βλέπετε κιόλας, έχουν ελαττωθεί. Δηλαδή, έχουμε έναν αριθμό σχετικά μικρό κρουσμάτων της κοινότητας, που σημαίνει ότι όσον αφορά
τη λήψη των μέτρων. Σιγά σιγά και ελπίζουμε και σταθερά και να συνεχιστεί και τις μέρες που έρχονται, τα πράγματα φαίνονται αρκετά καλά. Παράλληλα, βέβαια, βλέπουμε αυτές τις μικρές υγειονομικές βόμβες που σκάνε κατά καιρούς και είναι ο δεύτερος κίνδυνος που υπάρχει. Ναι. Δηλαδή το να έχουμε εστίες υπερμετάδοσης που δεν τις μπορούμε να τις προβλέψουμε. Παραδείγματος χάρη τα ευρήματα στο κάμπος εκεί που υπάρχει τη Ριτσόνα, όπως επίσης και τα ευρήματα που είχαμε στο κουραζερόπλιο, το πλοίο μάλλον, είναι κουραζερόπλιο ακόμα. Το πλοίο με τα 120 από την άλλη όμως, 380. Αυτή δεν είναι ελεγχόμενη χώρη και το πλοίο και η δομή. Ναι, δηλαδή ακριβώς. Θέλω να πω ότι εξασφαλίζεται ότι μπορεί να ελεγχθεί εκεί με μια καραντίνα. Ναι. Πολύ σωστά τα λέτε. Το ζήσαμε και στην Πάτρα. Το ζήσαμε με τα κρούσματα στο περίφημο λεωφορείο που πήγαμε στους Αγίους Τόπους, όπου είδατε ήταν η πρώτη επίθεση που έγινε από τον ιό στη χώρα μας. Είδατε πώς μπορέσαμε και με γρήγορες κινήσεις και όλες απροειδοποίητα όπως μας ήρθαν να μπορέσουμε να τα περιορίσουμε, τα περιχαρακώσουμε και να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση στην περιοχή μας. Αυτές οι αιστείες λοιπόν υπερμετάδοσης είναι εύκολο να περιχαρακωθούν. Γι' αυτό έγιναν και όλες αυτές οι ενέργειες που έγιναν στις περιπτώσεις αυτές. Βέβαια δεν είναι ευχάριστο να σκάνε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί εν δυνάμει θα μπορούσε και κάποια από αυτές να ξεφύγει. Ναι. Αλλά αυτό που κυρίως μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι η κοινότητα. Τα κρούσματα που δεν έχουν κάποια επιδημιολογική σχέση με έκθεση και είναι αυτά που μπορεί να προκαλέσουν το χάος που προκύπτει. Εκεί λοιπόν θεωρείτε ότι είναι ικανοποιητική η κατάσταση ως προς αυτό που περιγράψατε. Φαίνεται αυτή τη στιγμή και επειδή έχουν περάσει αρκετές μέρες, αυτό συμβαίνει εδώ και μια εβδομάδα περίπου, ένα σταθερός αριθμός κρουσμάτων που μπορεί καμιά φορά να πάνε στα 100, είναι άλλες φορές όμως πέφτουν στα 30 και φαίνεται ότι είναι ελεγχόμενο. Δεν είδαμε διπλασιασμό, τριπλασιασμό και όλα αυτά που θα μας πανικοβάλλουν. Το ερώτημα, κύριε καθηγητά, που γεννιέται σε εμάς τους απλούς πολίτες είναι πόσο μπορεί να διαρκέσει μια τέτοια κατάσταση, πόσο δηλαδή μπορεί να διαρκέσουν τόσο αυστηρά περιοριστικά μέτρα και πόσο έχει νόημα να την παρατείνει κανείς. Θέλω να πω, μετά από ένα μήνα τι θα γίνει. Θα εκλείψει ο κίνδυνος, θα υπάρχει ο κίνδυνος αν χαλαρώσουν τα μέτρα να έρθει ένα δεύτερο κύμα το οποίο θα είναι σφοδρότερο και οξύτερο από αυτό το οποίο γλιτώσαμε τώρα. Αυτά είναι πολύ δύσκολα ερωτήματα και είναι και δύσκολες και οι απαντήσεις. Το αντιλαμβάνεστε, είναι αυτό που μας απασχολεί και απασχολεί και εσάς και τους εργαζόμενους και τους ανθρώπους που είναι στα σπίτια κλεισμένοι και δεν αντέχουν άλλο. Προφανώς, καταλαβαίνετε, μέσα στον Απρίλιο τα μέτρα αυτά θα συνεχιστούν, είναι απαραίτητο, γιατί θα είναι η πρώτη φάση στην οποία θα δούμε την αποτελεσματικότητά τους σε σχέση με το βαθμό μετάδοσης και τη σχέση της καμπύλης μετάδοσης στον πληθυσμό. Ελπίζουμε αυτό να συνεχιστεί και μέσα στον Απρίλιο να έχουμε καλά νέα, δηλαδή να σταθεροποιηθούν τα κρούσματα σε αυτό το επίπεδο και να μην έχουμε αύξηση. Τι θα γίνει μετά? Ακριβώς. Το μετά είναι πραγματικά κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερα και για να το αποφασίσουμε. Πρώτα απ' όλα δεν μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις εύκολες και πρόχειρες επειδή έχουμε λιγότερα κρούσματα. Μπορεί αυτό ξαφνικά να ξαναγιάνει ένα μπαμ. Φυσικά τα μέτρα θα αλλάζουν, θα τροποποιούνται, η Επιτροπή θα συνεδριάζει όπως συνεδριάζει και τώρα κάθε μέρα με τα νέα δεδομένα και θα αποφασίζει. Πρέπει όμως να σταθεροποιηθεί πολύ η κατάσταση και με ασφάλεια. Τι θα βοηθήσει σε αυτή την περίπτωση? Όταν περάσει ο Απρίλης και αρχές Μαΐου, ας πούμε, ένα περιθώριο να παρακολουθήσουμε την πτώση της καμπύλης 10-15 μέρες, όσο περίπου είναι και ο υποδιπλασιασμός της επώασης και της ζωής του ιού. Τότε και από τώρα σχεδιάζονται τέτοιες μελέτες. Θα είναι χρήσιμες αυτές που λέμε οροεπιδημιολογικές μελέτες, δηλαδή μελέτες τις οποίες θα ανιχνεύσουμε με αντιπροσωπευτικό τρόπο, δειγματοληπτικά, στο γενικό πληθυσμό την ύπαρξη αντισωμάτων. Αν δούμε λοιπόν ότι στον πληθυσμό το γενικό αρχίζουν και αναπτύσσονται αντισώματα έναντι του ιού, ειδικά τη τάξη των IgG αντισωμάτων που δείχνουν την ανοσία, θα είναι ένα βοηθητικό στοιχείο για τις αποφάσεις που θα πάρουμε. Δεύτερον, θα είναι το θέμα της σαφούς μείωσης των κρουσμάτων και της πιθανής ανάπτυξης ανοσίας στον πληθυσμό, ούτως ώστε η μετάδοση να παρεμποδίζεται από ένα φυσικό φράχτη, ας πούμε, σε όλη αυτή τη διαδικασία. Κύριο ρόλο, βέβαια, θα παίξει ο αριθμός. Ο αριθμός μήπως πρέπει να πέσει. Να προσθέσω και έναν παράγοντα εγώ. Μήπως και η εξεύρεση κάποιου φαρμάκου μέχρι τότε που θα μας δώσει ένα όπλο παραπάνω. Και επίσης, ακριβώς όπως το λέτε, άλλες δύο παράμετροι. Μία παράμετρος είναι να βγουν οι μελέτες στις οποίες μελετάτε
η επίδραση των καιρικών συνθήκων, της θερμοκρασίας και της ξηρασίας στην επιβίωση του ιού, που μπορεί να είναι ενθαρρυντικά, είναι προς τη στιγμή υπάρχουν ενθαρρυντικά δεδομένα και θα τα μελετήσουμε μέχρι τότε. Σε δύο μήνες θα έχουμε στοιχεία. Και τέλος και κυρίως και αυτό που είπατε, γύρω στις 15 με 30 Απριλίου θα έχουμε μέσα τον Απρίλιο αποτελέσματα από τις κλινικές μελέτες που γίνονται με τα φάρμακα που αυτή τη στιγμή είναι εν χρήση σε μελέτες και όχι σε καθημερινή. Πάντως εσείς, κύριε καθηγητά, πήρατε την πρωτοβουλία και δώσατε την θεραπευτική αγωγή που κρίνατε σκόπιμη σε ασθενείς και πήγαν καλά από ό,τι ξέρω. Σώσατε αρκετούς συμπολίτες μας στο νοσοκομείο εκεί, οι οποίοι είχαν προσβληθεί από τον ιό. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω την γνώμη σας με βάση την εμπειρία την οποία αποκομίσατε στο πεδίο της μάχης για αυτά τα φάρμακα. Σήμερα ακούσαμε ότι ο ΕΟΦ εξέδωσε και οδηγία για το πώς θα γίνεται πλέον και επισήμως, να το πω έτσι, η χρήση της χλωροκίνης. Τι αίσθηση έχετε? Είμαστε κοντά στο να βρούμε ένα φάρμακο το οποίο θα δουλέψει σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες? Η χλωροκίνη είναι ένα φάρμακο το οποίο έχει κατά κόρο δοκιμαστεί. Αυτό δίναμε κι εμείς σε συνδυασμό με άλλα ένα ή δύο φάρμακα και αυτό έδιναν και τα άλλα κέντρα στην Ελλάδα. Μετά από εμάς συνέχισαν να δίνουν αυτή τη θεραπεία και αυτό είναι το κέντρο, ο πυρήνας της θεραπείας που έχει συσταθεί από την επιτροπή που φτιάξαμε έναν θεραπευτικό αλγόριθμο και τον οποίο υιοθέτησε ο ΕΟΦ και το έχει δώσει πλέον για χρήση στα κέντρα που θεραπεύουν τους ασθενείς. Αυτά έχουν σε βάση τη χλωροκίνη. Τα δεδομένα της χλωροκίνης ξεκινάνε από την Κίνα και από τις υπόλοιπες χώρες που ακολούθησαν και είναι ενθαρρυντικά, αλλά δεν έχουμε δυστυχώς καλά οργανωμένες κλινικές μελέτες που να δίνουν στους μισούς αρρώστους χλωροκίνης, στους άλλους να μην δίνουν τίποτα και να δούμε τη δράση της. Είναι μεν καλά τα αποτελέσματα και σε εμάς στην Πάτρα ήταν πολύ καλά τα αποτελέσματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει σίγουρα ότι έπαιξε τον κεντρικό ρόλο η χλωροκίνη και όχι η ίδια η ανοσιακή απάντηση στους ασθενούς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δοκιμάζονται καινούρια φάρμακα, πιο προχωρημένη, ας πούμε, δραστικότητος, καθαρά αντιϊκά φάρμακα όπως είναι Remdesivir και άλλα, όπως επίσης δοκιμάζονται και άλλες προσεγγίσεις, όπως είναι η κολχικίνη, όπως είναι διάφορες ανασωτοποποιητικές θεραπείες κλπ. Η χλωροκίνη πιθανότατα μας βοήθησε και εμείς, σας ξαναλέω, στην Πάτρα αυτό δίναμε και αυτό δίνουν τα περισσότερα κέντρα αυτή τη στιγμή, σε όλα τα κέντρα μάλλον στην Ελλάδα, και είχαμε και εξιτήρια και είχαμε αρρώστους που βγήκαν από τον αναπνευστήρα, είχαμε και θετικά μέσα στα βαριά πράγματα που έχουμε δει με το αυτό. Η θεραπεία όμως ακόμα είναι γκρίζα, είναι συγκεχημένη, δεν είμαστε σίγουροι τι έχουμε στα χέρια μας. Ελπίζουμε μέσα από τις μελέτες που τρέχουν και τελειώνουν όπου να είναι, μέχρι τέλος Απρίλη να έχουμε περισσότερα δεδομένα. Εσείς και είστε όπλα στη φαρέτρα. Είστε μετριόφρον, κύριε καθηγητά, αλλά εδώ ξέρετε τι συζητείτε, ότι καταφέρατε μαζί με τους συνεργάτες σας φυσικά να αδειάσει η ΜΕΘ στην Πάτρα. Θέλω να πω ότι καταφέρατε... Ότι καταφέρατε... Μην λέμε υπερβολές, όχι. Ναι. Πάντως καταφέρατε και είναι σημαντικό αυτό, όπως επίσης συζητείτε ότι εσείς γίνατε δυσάρεστος με το καρναβάλι και με όσα είχατε προειδοποιήσει, αλλά προλάβατε στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας μια επερχόμενη συμφορά. Θέλω λοιπόν... Το καρναβάλι ήταν ένα μεγάλο τεστ για την περιοχή μας. Δηλαδή υπήρξε μια σύγκρουση ανάμεσα στα θεσμικά όργανα της περιοχής, όχι εμένα, και το Δήμο και την ΥΠΕ και την Περιφέρεια και με διάφορους, ας πούμε, ανθρώπους εδώ που είχαν συνηθίσει στην Πάτρα ότι αυτό είναι το κεντρικό γεγονός όλης της χρονιάς και είναι πραγματικά το καρναβάλι. Και ήταν και άλλο το κλίμα τότε. Δεν υπήρχε διάχυτη ανησυχία όπως είναι τώρα. Και δεν υπήρχαν κρούσματα. Φανταστείτε να γινόταν αυτά στο καρναβάλι. Φανταστείτε να είχαμε κρούσματα μέσα στο καρναβάλι, θα γινόταν στην Πάτρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι αυτό ήταν ένα τεστ το οποίο πήγε καλά. Πέρασε η Πάτρα το τεστ του καρναβαλιού. Με αποτέλεσμα το επόμενο που μας ήρθε, που δεν ήταν τεστ πια, ήταν πραγματική καταιγίδα, να την αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά. Όσον αφορά τη θεραπεία, σας ξαναλέω ότι η ίδια θεραπεία δίνεται σε όλη την Ελλάδα σχεδόν. Οι περισσότερες μονάδες χρησιμοποιούν τα φάρμακα αυτά. Είχαμε επιτυχείς εκβάσεις από ανθρώπους που ήταν βαριά και βγήκανε και πήγαν και σπίτια τους μερικοί. Δυστυχώς είχαμε και κακές εκβάσεις και αυτό συμβαίνει σε όλες τις μονάδες δυτικής θεραπείας σε όλη την Ελλάδα. Η αντιμετώπιση αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, είμαστε τυχεροί στην Ελλάδα. Γιατί αυτή τη στιγμή τουλάχιστον τα κρούσματα έρχονται σε μια φάση που είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι. Υπάρχουν κλίνες ανεπτυγμένες παντού, υπάρχουν κλινικές νοσηλείας, διαθέσιμα φάρμακα, έστω αυτά τα λίγα που προσφέρουν αυτά τα φάρμακα που έχουμε. Και έτσι έχουμε αυτό το 3% που σας είπε ο κ. Τσιόδρας, που μπορεί να είναι ακόμα καλύτερο.
Σήμερα ο κύριος Τσιόδρας μας είπε και κάτι άλλο. Μας προειδέασε ότι θα επεκταθούν τα τεστ με κάποιον τρόπο συστηματικό, όπως πρέπει, είπε. Θα γίνουν όταν και όπως πρέπει. Μπορείτε να μας δώσετε μια ιδέα τι εννοούσε σήμερα ο κύριος Τσιόδρας? Ναι, αυτή τη στιγμή δυστυχώς υπάρχουν και διάφορες ελλείψεις αντιδραστήρια, οπότε αναγκαστικά τα τεστ έχουμε περιορίσει στο βαθμό που χρειάζονται. Καλύπτουμε απόλυτα τους αρρώστους που χρειάζονται να το κάνουν, δηλαδή τα κρούσματα που έρχονται στο νοσοκομείο ή ανθρώπους που έχουν υποκείμενα νοσήματα και πρέπει να τα τσεκάρουμε κατά πόσον, ή γιατρούς που έχουν εκτεθεί, νοσηλευτικό προσωπικό που έχει εκτεθεί, επαρκούν και τα κάνουμε μια χαρά. Από εδώ και πέρα θα προσπαθήσουμε τα τεστ αυτά να απλωθούν σε περισσότερα εργαστήρια, στη γενική, σε όλη την Ελλάδα, και παράλληλα θα προσπαθήσουμε να δούμε κατά πόσον θα βοηθήσουν και άλλου τύπου τεστ, τα οποία ίσως είναι πιο γρήγορα, ούτως ώστε να το έχεις πολύ κοντά την αντιμετώπιση του αρρώστου, να ξέρεις ποιος είναι θετικός, ποιος είναι αρνητικός και να τους φέρεσαι ανάλογα. Θα βελτιωθούν και αυτά σύντομα, ελπίζω και πιστεύω, με τη διαθεσιμότητα αυτών των τεστ περισσότερα, σε μεγαλύτερη κλίμακα, και νομίζω και αυτό θα βοηθήσει. Αλλά αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι η αντιμετώπιση γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κύριε καθηγητά, μεγάλη συζήτηση έχει αρχίσει να αναπτύσσεται τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τη χρήση της μάσκας. Ακούσαμε από τον κύριο Τσιόδρα να επικαλείται και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και να λέει ότι δεν πρέπει να την φορούν ή δεν χρειάζεται να την φορούν όσοι δεν πάσχουν. Μαθαίνουμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όμως τα τελευταία 24 ώρα το ξανασκέπτεται για το αν θα πρέπει να αλλάξει τη σύστασή του. Υπάρχουν συνάδελφοί σας που λένε ότι όλοι είμαστε εν δυνάμει φορείς του ιού και επομένως για προληπτικούς λόγους πρέπει να φορούμε μάσκα. Εσείς τι πιστεύετε? Λοιπόν, φυσικά η μάσκα έχει μια μεγάλη χρησιμότητα. Πρώτον, να πάρουμε τις ειδικές μάσκες τις οποίες χρησιμοποιούμε όταν εξετάζουμε ασθενείς που πάσχουν από κορονοϊό, από την COVID-19 λίμωξη. Αυτοί πρέπει να φοράνε υποχρεωτικά, όχι μάσκες απλές χειρουργικές, ειδικές μάσκες, να το ξεκαθαρίσουμε, και γίνεται ειδικής προστασίας, γιατί οι άνθρωποι πιθανόν να κολλήσουν ευκολότερα. Καταλαβαίνετε, υπάρχουν μεγάλος κίνδυνος μετάδοση σε αυτές τις περιπτώσεις, γι' αυτό φοράνε ειδικές στολές και ειδικές μάσκες. Ναι. Ας πούμε λοιπόν για τις γενικές, τις χειρουργικές μάσκες, τις πράσινες που βλέπετε να κυκλοφορούν παντού. Σωστά. Αυτές οι μάσκες λοιπόν είναι απαραίτητες, αναγκαίες, αναμφίβολα σημαντικότατες για τον πληθυσμό των νοσοκομιακών, των εργαζόμενων στα νοσοκομεία, για το νοσοκομιακό προσωπικό. Γιατί είναι συνεχώς εκτεθειμένοι. Αντιλαμβάνεστε ότι μέσα στο νοσοκομείο μπορεί να υπάρχουν παντού άνθρωποι θετικοί στον κορονοϊό, ακόμα και εργαζόμενοι, που δεν το ξέρουν. Αντιλαμβάνεστε. Ναι. Υπάρχει εκπόδευση του προσωπικού. Άρα μέσα στο νοσοκομείο πρέπει να υπάρχει παντού μάσκα, να βλέπετε παντού πράσινες μάσκες στους γιατρούς, στους νοσοκόμες, στους τραυματιοφόρες, όλους όσους κυκλοφοράμε στο νοσοκομείο. Ενίοτε και στους συγγενείς και τους ασθενείς. Ένα. Αυτό είναι απαραίτητο. Άρα πρώτον πρέπει να εξοικονομηθούν μάσκες επί ελλείψεως για το προσωπικό αυτό. Για το γενικό πληθυσμό. Στο γενικό πληθυσμό τι λέμε? Κοινωνική απόσταση. Απομάκρυνση. Να είμαστε δηλαδή σε απόσταση ο ένας από τον άλλον. Ναι. Αν λοιπόν αυτό τηρηθεί και απομονωθούμε στα σπίτια μας, ναι, και κρατήσουμε τη φυσική απόσταση μεταξύ μας. Ξέρετε όμως ότι δεν μπορεί να τηρηθεί, κύριε καθηγητά, διότι όταν πάει ο πολίτης στο σούπερ μάρκετ, δεν μπορεί να είναι με τη μεζούρα και να εξασφαλίσει την απόσταση των 2 μέτρων. Επομένως, εκεί όπου υπάρχει ένας σχετικός συνωστισμός, πρέπει ή δεν πρέπει να τη φορά τη μάσκα? Επομένως, δεν πρέπει να φοράμε μάσκα όταν περπατάμε στους δρόμους και όταν γυρίζουμε βόλτες και όταν είμαστε. Καταλαβαίνετε. Σωστό. Τώρα, όταν βρεθούμε σε απόσταση που πρέπει να βάλουμε το μέτρο και να μετράμε αν είμαστε στα 2 μέτρα ή είμαστε στο 1,70, εκεί είναι χρήσιμη η μάσκα. Εκεί θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε μάσκα αν υποχρεωτικά βρεθούμε κοντά στον άλλον και δεν ξεπεράσουμε αυτή την απόσταση, την ασφαλή. Οπότε γι' αυτό το λόγο και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μιλάει για πιθανή χρήση μασκών, γιατί υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις όπου στατιστικά η πιθανότητα να βρεις κάποιον που είναι μεταδοτικός είναι μικρή, γιατί πρέπει να βρει, να έχει φτερνίσματα, ξέρετε όλα αυτά. Αλλά θεωρητικά βοηθάει. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν που είμαστε σε πολύ κοντινή απόσταση, αναγκαστικά, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, έχει νόημα η μάσκα, όχι από εμάς μόνο, από εμάς και από τον απέναντι. Και αυτές οι μάσκες, κύριε καθηγητά, είναι μιας χρήσης, γιατί πολλοί κόσμος τις πλένει, τις ξαναχρησιμοποιεί. Πώς πρέπει να τις διαχειριστούμε? Κοιτάξτε, αυτές οι χειρουργικές μάσκες είναι μάσκες τις οποίες φοράς για 2-3 ώρες και πρέπει να τις αλλάζεις γιατί γραίνονται κλπ. Ο κόσμος πολλές φορές χρησιμοποιεί αυτές τις σπάνινες, τις υφασμάτινες μάσκες, οι οποίες μπορούν να πληθούν, είναι ασφαλές να πληθούν, να απολυμανθούν και κυρίως να σιδερωθούν. Με σίδερο, το οποίο έχει υψηλή θερμοκρασία, αντιλαμβάνεστε, να σιδερώνονται καλά και να επαναχρησιμοποιούνται. Γιατί η υψηλή θερμοκρασία καταστρέφει το μυό
και καθαρίζονται και με το πλήσιμο. Επομένως, αυτές οι μάσκες θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες σε μερικές περιπτώσεις, εφόσον τηρούνται όλα τα μέτρα. Και κυρίως όταν δεν τις πιάνουμε με το χέρι μας, κυρίως η μάσκα τι κάνει, μας εμποδίζει να πιάνουμε το πρόσωπό μας, να πειράζουμε τα μούτρα μας, να βάζουμε το δάχτυλο στη μύτη, τα μάτια. Επομένως, αν κρατάμε αυτό τη στάση αυτή φορώντας τη μάσκα, αυτό είναι χρήσιμο. Και βέβαια πρέπει να κάνουμε αυτά που σας είπα, να πλένουμε και να σιδερώνουμε καλά τις φορμάτινες μάσκες. Λέγεται, κύριε καθηγητά, ότι ήταν πολύ σημαντικό ότι στην Ελλάδα κλείσαμε γρήγορα τα σχολεία. Ότι ήταν τα πρώτα που κλείσαμε. Συμφωνείτε με αυτό? Και αν συμφωνείτε με αυτό, σημαίνει ότι είναι και τα τελευταία που θα πρέπει να ανοίξουν όταν θα χαλαρώσουν τα μέτρα? Ναι, και στην Πάτρα να ξέρετε ότι πριν αρχίσει η υπόλοιπη Ελλάδα, το πρώτο μέτρο που πήραμε μετά το συμβάν ήταν το κλείσιμο των σχολείων. Προηγηθήκαμε. Βέβαια. Και νομίζω παίξε κεντρικό ρόλο στον περιορισμό όλη τη επιδημία, παράλληλα όμως με το κλείσιμο των μαγαζιών. Γιατί μετά το κλείσιμο των σχολείων, τα περισσότερα παιδάκια και παιδιά και έφηβοι τρέχανε στα μπαρ και περνάγανε την ώρα τους εκεί. Επομένως, όταν αρθούν τα μέτρα αμέσως μετά την λήξη όλου του θέματος αυτού που τα είπαμε πριν πώς πρέπει να γίνει, τα σχολεία θα ανοίξουν αφού πρώτα εξασφαλιστεί ότι θα επιτηρηθούν οι αποστάσεις, ότι τα παιδιά θα έχουν εξαντλήσει όλα τα μέσα που χρησιμοποιούμε σήμερα μέσω ίντερνετ και εξ αποστάσεως μάθησης, γιατί θα έχουν φτάσει κοντά σε εξετάσεις πια, έτσι σχεδόν. Αυτό με προλάβατε, θα σας ρωτούσα, θα ανοίξουν λοιπόν ή δεν θα ανοίξουν καν, διότι θα έχει φτάσει το καλοκαίρι? Δεν μπορώ να προβλέψω, σας λέω ειλικρινά, δεν μπορώ να σας πω επ' αυτού. Αν θα δω την παράταση, είναι θέμα του Υπουργείου Παιδείας. Η κυρία Χεραμέως έχει σίγουρα με το επιτελείο της πάρει αποφάσεις. Αλλά έτσι όπως τα λέτε, καταλαβαίνω ότι δεν είναι και το πρώτο που θα ανοίξει τα σχολεία. Ναι, η πολιτεία. Και τα σχολεία και τα πανεπιστήμια έχουν μπει σε μια διαδικασία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η αλήθεια είναι ότι στην Πάτρα πάμε πάρα πολύ καλά. Τα παιδιά σε όλες τις περιπτώσεις γίνονται μαθήματα μέσω WebEx και άλλα συστήματα που υπάρχουν. Παρακολουθιέται από 200-300 παιδιά κάθε φορά. Έχετε περισσότερους στο Skype από ό,τι στο αμφιθέατρο, μαθαίνω. Όχι μόνο εσείς, και άλλοι συνάδελφοί σας το λένε αυτό, ναι. Ναι, έτσι γίνεται. Είναι φανατικά τα παιδιά. Μπράβο. Στο σύστημα, στο υπέροχο. Θέλει μια ερώτηση ο Σωτήρης Οξενάκης, ο συνάδελφος, να σας κάνει. Κύριε καθηγητά, επειδή παρακολουθούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, αλλά το μάτι μας το έχουμε στραμμένο πολλές φορές στη διάρκεια της ημέρας στη γειτονική Ιταλία. Θέλω να σας ρωτήσω, από την εικόνα που παίρνετε εσείς από την Ιταλία, δείχνει το πράγμα να έχει φρενάρει? Υπάρχει κάποιο αισιόδοξο μήνυμα από εκεί, επειδή όλοι ψάχνουμε να ακούσουμε και καμιά καλή είδηση στη διάρκεια κάθε μέρας? Έχουν καεί τόσο πολλοί Ιταλοί που δεν τολμούν να σκεφτούν να δώσουν την καλή είδηση. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι έχει κάπως σταθεροποιηθεί, δηλαδή δεν βλέπουμε και τις τραγικές αυξήσεις στα νούμερα, αλλά ακόμα υπάρχει, υπάρχει μεγάλος αριθμός πασχόντων αυτή τη στιγμή στην Ιταλία, οι οποίοι εξελίσσονται και δυστυχώς όσο περνάει ο καιρός αυτοί οι πάσχοντες οδηγούνται και ευκολότερα σε μονάδες διαδικής και σε διασωληνώσεις. Οπότε αυτό ακόμα είναι τα απόνερα όλης αυτής της βαριάς κατάστασης που υπήρξε στη γειτονική χώρα. Ελπίζω και εύχομαι να είμαστε σε μια φάση τουλάχιστον κορύφωσης προς τα κάτω πτώσης της επιδημίας στη χώρα αυτή. Να λάβουμε υπόψη μας ότι δεν μπορούμε να χαιρόμαστε στην Ελλάδα. Εγώ πραγματικά δεν μπορώ να χαρώ πραγματικά για αυτά που συμβαίνουν εδώ, όταν σκέφτομαι ότι είμαστε μέσα σε μια κουκίδα ανάμεσα σε βόμβες που είναι γύρω-γύρω. Δηλαδή Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Αμερική, Τουρκία. Τουρκία δίπλα. Πρέπει παντού να δούμε μια ύφεση για να είμαστε ευχαριστημένοι. Το αντιλαμβάνεστε? Αντίθετα, βλέπω σε άλλες βαλκανικές χώρες, βγάζω την Τουρκία, τα πράγματα δεν τόσο άσχημα όπως ας πούμε στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Γαλλία. Όχι τόσο καλά όσο εμείς, αλλά κρατιούνται σε ένα επίπεδο στις άλλες γειτονικές χώρες. Το οποίο επίσης μου κάνει μια εντύπωση. Δεν είναι τίποτα προηγμένες χώρες ιατρικά, φαντάζομαι. Όχι, δεν μπορώ να πω αυτό. Βέβαια, δεν ξέρω ακριβώς τα νούμερα και πόσο αντανακλούν πραγματικά την πραγματικότητα. Ελπίζω αυτό να είναι έτσι τα πράγματα. Λέτε, βέβαια. Απλά υπάρχει και κάτι άλλο. Σε αυτές τις χώρες, ξέρετε, η λήψη μέτρων. Ξέρετε, η αυστηρότητα επιβάλλεται περισσότερο εύκολα από ό,τι στις λεγόμενες χώρες της Δύσης. Εκεί πέρα και στην Ιταλία δείτε πόσο δύσκολο επευλήθησαν τα μέτρα αυτά και τηρήθηκαν. Αυτό τώρα, επειδή λέτε κύριε καθηγητά για τη δυσκολία στην επιβολή των μέτρων, θα ήθελα τη γνώμη σας για αυτό που γίνεται στην Αμερική. Εδώ ακούστηκε η εκτίμηση ότι μπορεί να φτάσουν τους 240.000 οι νεκροί. Εσείς ανησυχείτε για την κατάσταση αυτή στις Ηνωμένες Πολιτείες?
Φυσικά ανησυχώ, όταν και εγώ και όλοι ανησυχούμε και εσείς θα ανησυχείτε προφανώς, γιατί είναι μια χώρα στην οποία έχουμε πάει όλοι, την ξέρουμε, είναι μια προηγμένη χώρα, κορυφαία στην τεχνολογία, με εξαιρετικά νοσοκομεία, πολύ προχωρημένο επίπεδο ιατρικής, και φαντάστε σε αυτή τη χώρα με το προηγμένο επίπεδο να ανησυχούν για τέτοιους αριθμούς κρουσμάτων. Που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι αυτή είναι μια πολύ δύσκολη νόσος. Είναι μια πάρα πολύ εύκολα διαδιδόμενη νόσος και δυστυχώς αυτός ο ιός και πολλοί άλλοι φυσικά έχουν μια τέτοια επιθετικότητα σε μερικούς ανθρώπους που προσλάβουν τόσο πολλά συστήματα και οδηγούν τόσο γρήγορα σε αναπτυξιακή ανεπάρκεια και πολυοργανική ανεπάρκεια, που μπορεί αυτό να κοστίσει πολύ βαριά στο σύστημα υγείας. Δηλαδή μπορεί να νοσήσουν πολύ άρρωστοι παράλληλα και άσχημα και βαριά. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του. Να πω κάτι ακόμα. Να υποφέρουν. Επειδή η μεγάλη εβδομάδα πλησιάζει. Επειδή η μεγάλη εβδομάδα πλησιάζει, πια είμαστε κοντά. Άκουσα σήμερα τη συζήτηση στη Βουλή. Και άκουσα, θα το πω από πολιτικό αρχηγό, να λέει: ωραία, εκκλησίες κλειστές, λειτουργίες μέσα, αλλά μπορούμε να είμαστε γύρω και να παρακολουθούμε. Εσείς τι λέτε σε όλους αυτούς που το σκέφτονται? Λένε: μπορεί να μην είμαι μέσα στην εκκλησία, αλλά μεγάφωνα έχουν όλες οι εκκλησίες πάντα. Ας πάμε, ας είμαστε γύρω-γύρω να παρακολουθήσουμε. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό να τα ακούσει έτσι ο κόσμος? Να το πω με σαφήνεια. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι υπήρχε μια μετρημένη ανακοίνωση χτες από τον εκπρόσωπο της Εκκλησίας. Ακούσατε ότι έδωσε οδηγίες για απόσταση, απομάκρυνση, να μείνουμε σπίτια μας κλπ. Και βέβαια υπόθηκε ότι οι εκκλησίες μπορούν να μείνουν κλειδωμένες μεν, αλλά να λειτουργήσουν. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό συζητήθηκε. Επίσης υπόθηκε ότι στη χριστιανική θρησκεία είναι ένας ευτυχής όταν είναι ευτυχής και ο διπλανός του. Όταν δηλαδή υπάρχει η χαρά ενός ανθρώπου εξαρτάται και από τη χαρά των διπλανών της κοινότητας. Το ίδιο ισχύει και τις επιδημίες. Η υγεία ενός ανθρώπου εξαρτάται και από την υγεία των υπολείπων. Δηλαδή όταν μένουμε σπίτι μας το κάνουμε για το καλό των άλλων. Όταν προσευχόμαστε λοιπόν, προσευχόμαστε για όλους και όταν μένουμε σπίτι μας μένουμε για όλους. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει θρησκεία ακόμα και στους θρησκευόμενους. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να γίνει καθόλου αυτό. Δεν πρέπει να πάει κανείς σε εκκλησίες, ούτε να μαζευτεί απ' έξω. Αντιλαμβάνεστε, θα γίνει αυτό που γίνεται στις τράπεζες, θα γίνει αυτό που γίνεται σε άλλες περιοχές που μαζεύεται κόσμος. Κάλλιστα μπορεί κανείς να ακούσει την λειτουργία, τη θεία λειτουργία από την τηλεόραση, από το ραδιόφωνο, από 4, 5, 10 εκκλησίες που θα λειτουργήσουν και να απολαύσει, όπως να το πει κανείς, δεν θα απολαύσει κανείς πια το Πάσχα, δυστυχώς όπως παλιότερα, αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να περιοριστούμε. Να απολαύσουμε την υγεία μας, κύριε καθηγητά. Που δεν μας αρέσουν και να ζήσουμε για να έτσι ζήσουμε το χρόνο το Πάσχα. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία μας, κύριε καθηγητά, και ελπίζουμε την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε να είναι ακόμη πιο ενθαρρυντικά τα μηνύματα. Ελπίζω να είμαι γούρικος. Είστε. Καλό βράδυ. Γεια σας. Καλό βράδυ. Λοιπόν, σας επιβεβαίωσε και ο συνάδελφός σας, ο κύριος Γόγος, στο ότι ακόμα δεν γίνονται οι κλινικές μελέτες ώστε να γίνει η αντιπαραβολή. Επομένως, είναι παρακινδυνευμένο να ενθουσιαζόμαστε. Αυτό είναι στην ουσία από την κλινική. Είναι παρατήρηση δεδομένων, αλλά δεν έχουμε επιβεβαίωση συγκριτική. Πάντοτε έτσι βγαίνει. Πιστεύω ότι το ερώτημα που κυριαρχεί πια και με αυτά που λέει και η αντιπολίτευση συνεχώς, είναι αν ο αριθμός των κρουσμάτων που καθημερινά ανακοινώνουμε και καταγράφουμε είναι κοντά στην πραγματικότητα. Απόλυτος δεν μπορεί να είναι, έτσι. Αλλά είναι κοντά στην πραγματικότητα ή μήπως επειδή έχω πυρετό, αισθάνομαι άσχημα και μου λέει γιατρός κάτσε και περίμενε και σίγουρα τελικά υποαξιολογείται, δεν είναι ο αριθμός του κρουσμάτων. Καλά, δεν είναι ο απόλυτος σίγουρα. Και υπάρχουν διάφορα σενάρια. Τώρα είναι και ανάλογα με άλλοι καθηγητές, ας πούμε και ο κύριος Ιωαννίδης από το Στάνφορντ, και πριν δύο εβδομάδες ήδη μιλούσε τη γνώμη του, θεωρούσε 100.000. Άλλοι είναι και με κάποια μαθηματικά μοντέλα που χρησιμοποιεί και ο κύριος Τσιόδρας, και πριν 10 μέρες είχε μιλήσει για 10 με 15.000. Το ότι όμως σταθεροποιείται και ο αριθμός των μετρήσιμων κρουσμάτων πάει να πει ότι ίσως σταθεροποιείται και ο αριθμός της μεταδοτικότητας στην κοινότητα. Αυτό μόνο θα φανεί μετά αυτό που εννοεί ο κύριος Τσιόδρας αργότερα με το πέρας, μόλις ηρεμήσει η κατάσταση, που θα γίνει μαζικό έλεγχος σε πιο μαζικό. Πείτε μας κάτι, γιατρέ. Ακούμε το τελευταίο διάστημα ότι μεταξύ των θυμάτων υπάρχουν ακόμη και βρέφη, μικρά παιδιά ηλικίας 10-12 ετών, στο εξωτερικό ευτυχώς. Βρέφος 6 μηνών. Ναι.
η αντίληψη η οποία υπήρχε στην αρχή ότι είναι απρόσβλητα τα παιδιά φαίνεται ότι δεν είναι αληθής. Όσο αυξάνεται και ο αριθμός των κρουσμάτων, όσο αυξάνεται και ο αριθμός των θανάτων, στη στατιστική πάντα υπάρχει, στατιστικά θα έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα, επειδή τα κρούσματα είναι 40.000 οι θάνατοι, θα υπάρξουν και 3-4 περιπτώσεις που δεν νομίζω όμως ότι αλλάζουν τη γενική τάση και τα ποσοστά θνητότητας σαν ηλικιακή ομάδα παραμένουν σταθερά. Τώρα, η μόδα στα βόρεια προάστια εκεί και στις κοινωνίες είναι να κάνουν τεστ κατηδίαν. Να φωνάζουν το γιατρό, να φωνάζουν. Ναι. Είναι αυτά τα πανάκριβα τεστ από 200 ευρώ και πάνω. Υπάρχει. Και είναι αξιόπιστα. Και πανάκριβα είναι, αλλά είναι αξιόπιστα όλα τα τεστ. Και πώς θα ξέρει, γιατρέ, ο πολίτης ότι το τεστ το οποίο θα υποβληθεί θα του αποδώσει το σωστό αποτέλεσμα? Τα τεστ συνήθως είναι θετικά όταν έχουμε και συμπτώματα. Τώρα, αν είμαστε στη φάση επόασης, είναι πολύ πιθανό να βγει ψευδώς αρνητικό το τεστ. Άρα, άμα δεν αισθάνεσαι άσχημα, δεν υπάρχει λόγο. Δεν υπάρχει λόγο. Τώρα, αν έχεις έρθει σε επαφή με ένα κρούσμα επιβεβαιωμένο, εκεί έχει λογική. Αλλά και πάλι δεν είναι σαφείς οι οδηγίες προς το παρόν, επειδή είναι και περιορισμένος ο αριθμός, είναι να γίνονται στις ομάδες που σας είπε και ο κύριος Γόγος. Δηλαδή σε επαγγελματίες υγείας, σε ενίκους, σε οίκων ευγύρια, σε στρατών, δηλαδή σε ομάδες που μπορεί να υπάρχει μια πολύ γρήγορη μετάδοση, σε ευπαθείς ομάδες, σε ανθρώπους με έντονα συμπτώματα που χρήζουν νοσηλείας. Γιατρέ, να επιμείνω λίγο στο θέμα των ηλικιών. Είδαμε ότι υπάρχει και μια ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας πια. Δηλαδή, δεν είναι μόνο αυτά τα οποία βλέπουμε στην τηλεόραση, είναι και μια παρέμβαση, η οποία τη διάβαζα νωρίτερα, που λέει αφορά όλες τις ηλικίες αυτή η ασθένεια. Όχι αυτό το οποίο κατά κύριο λόγο λέμε εδώ και 2 μήνες, ότι αφορά τους πιο μεγάλους ανθρώπους. Όχι, αυτό αφορά αυτό που το έχει πει και ο κύριος Τσιόδρας επανειλημμένως και σήμερα. Το είπε ότι όλοι θα κινδυνεύουν να νοσήσουν. Σαφώς μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος με την αύξηση της ηλικίας. Είναι ο κίνδυνος θανάτου. Στις ομάδες άνω των 80 ετών είναι άνω του 15%, πάνω των 70, άνω του 8%. Και όσο μη κατεβαίνουμε στο όριο ηλικίας, μικραίνει αυτό. Για σένα, αλλά λέει, Σωτήρη, για σένα λέει. Οι ομάδες, ναι, είναι ας πούμε 40 με 50, είναι 0,4%. Μετά αυξάνει. Και υπάρχει πάντα και αυτό που λέγεται και φαίνεται ότι είναι έτσι πια, παγιώνεται η διαπίστωση, ότι οι άντρες είναι πιο ευάλωτοι, γιατρέ. Οι άντρες είναι, έχει φανεί και σε όλες τις μελέτες και από την παρατήρηση, η αναλογία είναι και στους θανάτους, είναι ίσως 60-40, κάπου εκεί. Είναι αισθητά πιο ευάλωτοι. Ίσως οι άντρες το ερώτημα είναι, είναι γιατί. Μπορούν να το αποδώσουν. Οι άντρες καπνίζουν περισσότερο, μπορεί να πίνουν περισσότερο, κάνουν πιο επιβαρημένη ζωή σου, πάσχουν από νοσήματα. Βγαίνουν και από το σπίτι πιο πολύ, ίσως. Δεν ζούμε και στο μεσαίωνα που μένουν οι γυναίκες στο σπίτι. Πιο πολύ, στατιστικά. Στατιστικά, εντάξει, αλλά δεν είναι σαφές στατιστικά. Τώρα αυτό θα φανεί με μεταναλύσεις, όταν με το καλό περάσει όλο αυτό, θα φανεί αν μπορεί να αποδοθεί κάπου ή αν είναι του ιού κάποια. Πάντως λέμε να περάσει όλο αυτό. Το να περάσει όλο αυτό δεν είναι τόσο απλή υπόθεση. Δεν είναι απλώς να δούμε τα θύματα να πέφτουν. Εδώ πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα για να πούμε ότι τελειώνουμε και βγαίνουμε από το. Εδώ είναι, εντάξει, είναι αυτό. Και γιατί έχουμε. Ο κύριος Μόσχιαλος πάντως, για να βοηθήσω λίγο τη σκέψη σας, είπε ότι μέσα στον Απρίλιο θα αρχίσει ο επανασχεδιασμός της αποκλιμάκωσης των μέτρων, εφόσον εξελιχθούν τα πράγματα ομαλά στο υγειονομικό κομμάτι. Αυτό είναι, ακούγεται αισιόδοξο, δεν ξέρω. Θα φανεί πώς θα πάει. Δηλαδή, τώρα με την αλλαγή του καιρού, αν ελπίζει συμπεριφερθεί σαν τους κορονοϊούς της ίδιας ομάδας, αν δούμε ότι αρχίζει να πέφτει ο επιπολασμός του, να αλλάξει το κλίμα, να έχουμε λιγότερη υγρασία. Και θα φανεί βέβαια μετά πώς θα τηρήσουμε τα μέτρα προστασίας που θα έρθουν σταδιακά, να δούμε σε τι στάδιο. Άρα λέμε ότι μετά πάλι πρέπει να προσέχουμε τι ακουμπάμε, πώς ακουμπάμε κτλ. Δηλαδή. Μέχρι ακόμα να υπάρξει φάρμακο, νομίζω. Μέχρι να υπάρξει σιγά σιγά η ανοσία. Καλά, δεν είναι κακό να μας μείνουν οι καλές συνήθειες που αποκτήσαμε εδώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάποια υγειονομικά μέτρα δεν τα παίρναμε στην καθημερινότητά μας. Όχι, αλλά εγώ σκέφτομαι συνέδρια, σκέφτομαι σχολεία, σκέφτομαι. Οι κανόνες υγιεινής δεν βλάπτουν. Αυτά λογικά θα αργήσουν. Δηλαδή τώρα σιγά σιγά θα μπουν στη. Μάλιστα. Συγγνώμη, επειδή είπατε τη λέξη ανοσία. Σωτήρη, να σε διακόψω. Για να πάμε στη Γαλλία, η Γαλλία δοκιμάζεται αυτές τις μέρες, το είπαμε και στον πρόλογο της εκπομπής, να καλησπερίσουμε ένα συμπατριώτη μας, καθηγητή αιματολογίας στο Παρίσι, τον κύριο Γρηγόρη Γεροτζιάφα. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, είναι τα πράγματα τόσο δύσκολα όσο τα πληροφορούμαστε από τα ξένα μέσα ενημέρωσης στη Γαλλία, και τι έχει συμβεί
το τελευταίο διάστημα, κύριε καθηγητά, ώστε να έχετε τόσο μεγάλο αριθμό και κρουσμάτων αλλά και θυμάτων από ό,τι μαθαίνουμε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση στη Γαλλία είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί βρισκόμαστε στη φάση που πλησιάζει το πικ, η κορύφωση που λένε της επιδημικής καμπύλης. Αυτό βέβαια, πέρα από τις στατιστικές αναλύσεις και τα μοντέλα, σημαίνει ανθρώπινες ζωές. Επίσης, σημαίνει και μεγάλος κίνδυνος μεγάλης επιβάρυνσης υγείας, κυρίως των ανθρώπων που νοσούν βαριά με την νόσο COVID. Τώρα, γιατί είμαστε σε αυτή την κατάσταση στη Γαλλία, νομίζω ότι Παρίσι, δεν είναι εξαίρεση σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Ή αλλιώς, αν το τοποθετήσουμε, αυτή είναι η φυσική πορεία της νόσου, εφόσον τα αυστηρά μέτρα διακοπής κυκλοφορίας και επίσης και της οικονομικής δραστηριότητας δεν παίρνονται έγκαιρα. Στη Γαλλία, καθυστερήσατε δηλαδή, λέτε, κύριε Γεροτζιάφα. Κοιτάξτε τώρα, η έννοια της καθυστέρησης είναι κάτι σχετικό, γιατί μερικές φορές τα πράγματα τα κρίνουμε σήμερα εκ του αποτελέσματος. Σωστό. Έτσι. Μπορούμε να πούμε διαφορετικά ότι η Ελλάδα πήρε τα μέτρα πολύ πιο έγκαιρα όταν η περιβόητη καμπύλη ήταν στη φάση Β, στην φάση επόρασης, ας το πούμε, ενώ η Γαλλία ξεκίνησε λίγο νωρίτερα από ότι η Ιταλία, αλλά ήδη είχε μεγάλη διασπορά η νόσος. Μία ερμηνεία για όλη αυτή την κατάσταση είναι η εξής, ότι η Γαλλία, όπως όλες οι χώρες του κέντρου, δηλαδή το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία ακόμα και η Ιταλία, έχοντας πολύ μεγάλες εμπορικές σχέσεις με την Κίνα, πάρα πολύ γρήγορα υποδέχθηκαν ένα μεγάλο φορτίο υλικό, με αποτέλεσμα να διασπαρεί γενικότερα γρήγορα στον πληθυσμό. Γιατί όταν έχεις μεγάλες οικονομικές σχέσεις, business as usual συνεχίζουν κτλ., αυτό το πράγμα προχωράει. Και θα σας θυμίσω ότι τον καιρό που ξεκίνησε η Κίνα, δηλαδή αρχές Γενάρη, να εφαρμόζει εκείνα τα σκληρά κατασταλτικά μέτρα στην κυκλοφορία, η Γαλλία, η Γάλλη πολιτική, δηλαδή η κυβέρνηση Μακρόν, έκανε μια ιδεολογική πολιτική αντιπαράθεση απέναντι στην Κίνα, κατηγορώντας τους ότι είναι ένα ολοκληρωτικό κράτος. Έχετε δίκιο λοιπόν, που το θυμίζετε αυτό. Γιατί όντως έτσι είχε γίνει εκείνο το διάστημα. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, εάν έχετε καταφέρει να καταλάβετε την ιδιαιτερότητα, επιστημονικά ρωτώ να μας πείτε, του ιού αυτού, γιατί λέγεται ότι είναι ένας ύπουλος ιός, λέγεται ότι δρά απρόβλεπτα και εκδηλώνεται με διαφορετική συμπτωματολογία αναλόγως του ασθενούς. Τι αισθάνεστε εσείς, με τι αισθάνεστε ότι έχουμε να κάνουμε, ποια είναι η ιδιαιτερότητα του ιού? Θα σας πω ότι εγώ πια δουλεύω σε ένα νοσοκομείο που έχει μετατραπεί σε νοσοκομείο COVID. Έχουμε κατά κύριο λόγο ασθενείς με λίμωξη από τον κορονοϊό. Για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύουν στο νοσοκομείο μας στη μονάδα εντατικής θεραπείας είναι περίπου στο μισό του συνόλου των κρουσμάτων που νοσηλεύουν σε εντατικές θεραπείες σε όλη την Ελλάδα. Νομίζω στην Ελλάδα σήμερα είναι 100. 109 άνθρωποι εντατικές. Ναι. Μόνο στο Τενόν έχουμε 50 σήμερα. Μάλιστα. Στην εντατική μονάδα. Μόνο στο νοσοκομείο μας έχουμε γύρω στους 200 ανθρώπους που νοσηλεύονται με πνευμονία και αναπνευστικά προβλήματα λόγω του κορονοϊού. Αληθεύει ότι στέλνετε τους ασθενείς σε άλλες πόλεις? Είναι αρκετά σαφής σε σχέση με το νόσημα. Ναι. Αληθεύει ότι στέλνετε ασθενείς σε άλλες πόλεις εκτός Παρισιού? Ναι. Πια. Ναι, βέβαια. Ότι δεν γιατί πια μέσα στο Παρίσι έχουμε 900, περίπου 900 κλίνες εντατικής θεραπείας στα δημόσια νοσοκομεία και άλλες τόσες στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος ιδιωτικός τομέας πρακτικά λειτουργεί σε ένα καθεστώς επίταξης, δηλαδή έχει βάλει τις κλίνες να τις διαχειρίζεται και εντάσσεται σε όλο το σχεδιασμό της Assistance Publique. Το προσωπικό του ιδιωτικού τομέα έχει ενταχθεί πλήρως στο σχεδιασμό της Assistance Publique και επιπλέον έχουν επιστρατευτεί γιατροί από τον ιδιωτικό τομέα ανεξαρτήτου ηλικίας, ειδικότητας και ιεραρχίας, βαθμίδας στην ιεραρχία, και λειτουργούν στις πλατφόρμες παροχής υπηρεσιών, τηλεφωνικών υπηρεσιών στους ασθενείς που έχουν την πνευμονία αλλά δεν νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ώστε να βρίσκονται σε καθημερινή επαφή αυτοί οι γιατροί με τους ασθενείς, να τους ρωτάνε τι κάνουν, πώς πάνε, πώς εξελίσσεται η κλινική τους κατάσταση και αν χρειαστεί να παρεμβαίνουν. Δηλαδή, έχουμε μπει σε μια φάση κεντρικού σχεδιασμού. Επειδή μιλήσατε
κύριε Γεροτζιάφα, για επίταξη, εδώ ξέρετε στην Ελλάδα έχουμε και την κομματική αντιπαράθεση ή έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για το αν θα έπρεπε οι ιδιωτικές μονάδες των ΜΕΘ να αποζημιώνονται όπως αποφάσισε το κράτος ή να επιταχθούν και να μην λαμβάνουν την αποζημίωση την οποία η αντιπολίτευση λέει ότι είναι υψηλή. Εκεί τι ισχύει? Αυτό δεν ξέρω να σου πω πώς είναι η οικονομική δράση, η οικονομική συμφωνία με τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός εκπορεύεται από την Ασύνταση Πουμπλίκου που επιτώνται πάλι από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κύριε Καθηγητά, μπορώ να... Βέβαια, το ερώτημα αυτό φαντάζομαι και στην Ελλάδα και στην Γαλλία, μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε. Ο βασικός λόγος για τον οποίο το γαλλικό σύστημα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κρασάρισμα, σε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, είναι ότι πέρασε 10 χρόνια εφαρμογής στιγμών νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Περάσαμε 10 χρόνια με μεγάλες περικοπές στους προϋπολογισμούς. Μιλάτε για τη Γαλλία. Για τη Γαλλία, λέω. Ναι. Όχι ότι και στην Ελλάδα έγινε κάτι διαφορετικό, τα ίδια έγιναν. Στην Ελλάδα είναι λίγο χειρότερο, γιατί έχουμε και το μνημόνιο με την πτώση του εθνικού ακαθάριστου προϊόντος λόγω της δεκαετούς εφαρμογής των μνημονίων. Έχεις δηλαδή και τον πληθυσμό, ο οποίος είναι πιο άρρωστος. Ναι, τώρα σας ρώτησε κάτι ο Χρήστος, μισό λεπτό, Σωτήρη. Σας ρώτησε κάτι ο Χρήστος ο Κόνστας για το αν διώχνετε ασθενείς προς νοσοκομεία της περιφέρειας. Εγώ θα σας ρωτήσω αν μπαίνετε και στο δύσκολο δίλημα να επιλέξετε ποιον θα βάλετε στην εντατική ή στη μονάδα ή θα διοσιολυνώσετε και ποιον θα αφήσετε απ' έξω, κύριε Γεροζιά. Η απάντηση είναι ναι, δυστυχώς είναι έτσι. Αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται γιατί υπάρχουν δύο πράγματα εδώ που πρέπει να το καταλάβουμε, αρχίζουμε να το καταλαβαίνουμε τώρα. Το ένα είναι πώς οι ασθενείς έρχονται στο νοσοκομείο. Και γι' αυτό είναι όλη η περιβόητη προσπάθεια που γίνεται που λέμε να χαμηλώσουμε την καμπύλη έτσι ώστε να έχουμε λιγότερη ροή ασθενών προς τα νοσοκομεία. Το δεύτερο είναι ότι από τη στιγμή που κάποιοι άρρωστοι θα μπουν στο νοσοκομείο, περίπου το 5 με 8% σε κανονικές συνθήκες, χωρίς να έχεις το σύστημα να βρεθεί σε κατάσταση κολάψους, θα περάσουν στην εντατική μονάδα. Από αυτούς που θα περάσουν στην εντατική μονάδα, το 60% θα πεθάνει. Σας δίνω το νούμερο... Το 60%. Και ξαναλέω ότι αυτά είναι νούμερα σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας του συστήματος. Όταν ένας άρρωστος, ενώ η θνητότητα στις μονάδες εντατικής θεραπείας, η κανονική ας το πούμε, από λόγω ατυχημάτων με κυβητικά κτλ., είναι περίπου στο 30%. Μάλιστα. Δηλαδή οι άρρωστοι που παθαίνουν τον κορονοϊό, την πνευμονία αυτή από τον κορονοϊό και στη συνέχεια επιδεινώνονται, έχουν πάρα πολύ καλή κακή πρόγνωση, ακόμα και αν το σύστημά σου δουλεύει πολύ καλά, που το γαλλικό σύστημα σε σχέση με το ελληνικό δουλεύει ούτως ή άλλως πολύ καλύτερα. Άρα έχουμε δύο προβλήματα. Ένα είναι τι γίνεται στην κοινωνία προκειμένου να σταματήσει η ροή των ασθενών προς τα νοσοκομεία. Είναι όλα αυτά τα περιοριστικά μέτρα και εδώ υπάρχει μεγάλη πώς το λένε, αγώνας που δίνεται και από τα σωματεία, από τα συνδικάτα αλλά και από τους εργοδότες να σταματήσουν οι μη στρατηγικοί τομείς της οικονομίας να δουλεύουν για να προστατευτούν οι εργαζόμενοι και έτσι να μην πηγαίνουν να ελαττωθεί το κέντρο στο νοσοκομείο. Αλλά το πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε εμείς πια οι γιατροί ή οι ερευνητές είναι πώς θα ελαττώσουμε τη ροή των νοσηλευόμενων ασθενών προς την εντατική μονάδα. Γιατί τότε ξέρουμε ότι πολλοί από αυτούς θα πεθάνουν. Και εκεί είναι το πεδίο της έρευνας που γίνεται σήμερα. Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα κάτι που σχετίζεται με αυτό το θέμα. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε με τα ιδιωτικά που προστέθηκαν, με τις μονάδες της ΜΕΘ που έχουν μπει το τελευταίο διάστημα, άκουσα το νούμερο σήμερα 900 ΜΕΘ πολύ πολύ οριακά. Όσες είπατε πριν κύριε καθηγητά ότι έχει ο δημόσιος τομέας στο Παρίσι. Αν κατάλαβα καλά είπατε ότι στατιστικά από τους ανθρώπους που μπαίνουν σε ΜΕΘ με τον κορονοϊό περίπου το 60% πεθαίνει. Αυτό είναι το ποσοστό που έχετε τώρα. Ναι. Αυτό. Ναι. Ενώ υπάρχει μια επιπλοκή που λέγεται οξύ AFDS, οξία έκπτωση αναπνευστικής λειτουργίας, σε αυτούς τους αρρώστους που θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία φτάνει μέχρι και 80%. Μάλιστα. Είναι πολύ κακιά νόμιση. Είναι πάντως πολύ ψηλότερα από το μέσο όρο αυτών που μπαίνουν σε εντατικές μονάδες γενικώς, λέτε, έτσι δεν είναι? 30% είναι η θνητότητα μέχρι 30... πριν την εμφάνιση του κορονοϊού. Άρα είναι διπλάσιος και παραπάνω, έτσι δεν είναι? Ναι. Για να δούμε πόσο κρίσιμο είναι να υπάρχουν κρεβάτια εντατικής θεραπείας. Πόσο και, κρίσιμο. Και πόσο πιο κρίσιμο είναι να μην φτάσουν στην εντατική θεραπεία, όπως λέει ο κύριος Γεροτζιάφας, γιατί μετά τα περιθώρια στενεύουν. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, για τη συνομιλία την οποία είχαμε. Και ευχόμαστε το καλύτερο δυνατό. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.
Πάμε να καλησπερίσουμε τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Υπουργέ, είδαμε ότι από σήμερα κιόλας ξεκινήσατε νέες τροποποιήσεις στον τρόπο λειτουργίας των λαϊκών αγορών. Ακούσαμε ότι σπάζουν στα δύο, που σημαίνει ότι στον ίδιο Δήμο την ίδια ημέρα η λαϊκή θα γίνεται σε δύο διαφορετικά σημεία, προφανώς για να αποφεύγεται ο συνωστισμός. Θέλω λοιπόν να μας πείτε πώς θα λειτουργήσει αυτό και να μας πείτε επίσης τι θα γίνει αν και πάλι διαπιστώσετε ότι ο συγχρονισμός είναι επικίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Θα τις κλείσετε τις λαϊκές? Λοιπόν, να πούμε ότι δεν σπάνε, αλλά πολλαπλασιάζονται μάλλον. Και ο λόγος που πολλαπλασιάζονται σε δύο είναι διότι θέλουμε να μειώσουμε την πυκνότητα των καταναλωτών που βρίσκονται μέσα. Ούτως ή άλλως, οι λαϊκές αγορές δουλεύουν με το 50% των παραγωγών. Επομένως, δημιουργούμε μια νέα λαϊκή αγορά με το υπόλοιπο 50% των παραγωγών, έτσι ώστε οι καταναλωτές, οι συμπολίτες μας, οι πολίτες του Δήμου, μπορούν να πηγαίνουν ταυτόχρονα σε δύο σημεία. Με τον τρόπο αυτό θα είναι μικρότερος αριθμός καταναλωτών μέσα σε μία αγορά ανά πάσα στιγμή. Έτσι θα αποφύγουμε τον συνωστισμό. Σαφώς, εάν δούμε, καταρχάς να πούμε ότι έχουμε κλείσει ήδη τρεις λαϊκές αγορές όπου έχουμε παρατηρήσει παραβάσεις των κανόνων ασφαλείας. Δεν τις κλείνετε παοριστών, τις κλείνετε για ένα διάστημα, καταλαβαίνω. Τις κλείνουμε για ένα διάστημα ακριβώς. Τις κλείνουμε για 10 ημέρες. Κατ' ουσίαν επανέρχονται πάλι και αν υπάρξει και νέα παράβαση πάλι ξανακλίνουν. Εκείνο το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι, το έχουμε πει, ότι θέλουμε να κρατήσουμε τις λαϊκές αγορές ανοιχτές, διότι είναι υπαίθριο εμπόριο και δεν θέλουμε να στείλουμε τον κόσμο στα σούπερ μάρκετ. Επίσης, οι τιμές στις λαϊκές αγορές είναι φτηνότερες από ό,τι είναι στα σούπερ μάρκετ. Είναι ακριβότερες λοιπόν όμως σε ορισμένα είδη, κύριε Υπουργέ, όπως τα εσπεριδοειδή, σε σύγκριση με το παρελθόν. Και μάλιστα κάποιοι παραγωγοί αποδίδουν το φαινόμενο αυτό στο γεγονός ότι έχει απαγορευτεί η μετακίνηση από περιφέρεια σε περιφέρεια, με αποτέλεσμα, καταλαβαίνετε, να είναι δύσκολη η διάθεση των προϊόντων. Τι θα ακριβώς κάνετε? Έχει απαγορευτεί η μετακίνηση των παραγωγών από περιφέρεια σε περιφέρεια, αλλά αυτό είναι θέμα καθαρά για λόγους δημόσιας υγείας. Είναι θέμα το οποίο έχει αποφασίσει η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων. Επομένως, έχουμε δει μια μικρή αύξηση πράγματι, μια μικρή όμως αύξηση. Θεωρώ ότι τα πράγματα θα διορθωθούν, καθώς και οι υπόλοιποι παραγωγοί πλέον θα βρίσκονται ταυτόχρονα σε μια διπλανή λαϊκή. Γιατί τι συνέβη τώρα? Λόγω του ότι μειώθηκε ο αριθμός των παραγωγών στο 50%, σαφώς υπήρχε μικρότερη προσφορά. Τώρα λοιπόν που θα έχουμε δύο λαϊκές, θα έχουμε το σύνολο των παραγωγών, όχι βέβαια από άλλες περιφέρειες, αλλά τουλάχιστον το σύνολο των παραγωγών. Αυτό ελπίζεται ότι μπορεί να ρίξει έστω τις τιμές σε ένα βαθμό. Αυτό πιστεύουμε, ότι θα διορθώσει κατά κάτι τις τιμές. Παρ' όλα αυτά, οι τιμές δεν έχουν πάρει μεγάλη αύξηση. Υπάρχουν κάποια προϊόντα, σαφώς τα πορτοκάλια έχουμε δει μια μικρή αύξηση, αλλά και πάλι είναι φτηνότερα από ό,τι πολλούνται στα σούπερ μάρκετ. Πάντως, κύριε Παπαθανάση, το νοικοκυριό βλέπει ότι οι τιμές στα σούπερ μάρκετ τσιμπάνε. Και τσιμπάνε και χωρίς λόγο. Βλέπουμε, ας πούμε, στα δημητριακά. Τώρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανεβαίνουν οι τιμές στα δημητριακά. Τώρα όλοι οι καταναλωτές στριμώχνονται στα σούπερ μάρκετ και κάποιοι το εκμεταλλεύονται. Κοιτάξτε, από την αρχή του χρόνου υπήρχε μια αύξηση περίπου 2,5%. Πριν ξεκινήσει η κρίση, εμείς παρακολουθούμε τώρα τις τιμές. Η ενσωμάτωση αυτής της αύξησης ίσως έδωσε αυτή την εικόνα της αύξησης, αλλά δεν έχει γίνει τώρα αυτό. Αυτό συνέβη πριν την έναρξη της κρίσης και συνέβη συγκεκριμένα τον Ιανουάριο. Πάντως, κύριε Υπουργέ, παραπονούνται οι παραγωγοί περιοχών όπως η Κρήτη, για παράδειγμα, που έχει μεγάλη αγροτική παραγωγή, ότι πλέον τα σούπερ μάρκετ βρίσκονται σε μια δεσπόζουσα θέση, εφόσον δεν μπορούν να τα διανύμουν με τους παραγωγούς στις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης Ελλάδας, και ουσιαστικά τους εκμεταλλεύονται ως προς την τιμή των αγαθών. Εκεί υπάρχει τρόπος να βοηθήσετε? Τα προϊόντα
Μπορούν να απολυθούν. Απλά οι παραγωγοί δεν μπορούν να μεταφερθούν και να έρθουν από περιφέρεια. Εξαρτώνται όμως από τα σούπερ μάρκετ, κύριε Υπουργέ, τώρα οι παραγωγοί, αφού δεν μπορούν με άλλο τρόπο να τα διαθέσουν στην αγορά. Δεν είναι υποχρεωτικό από τα σούπερ μάρκετ. Υπάρχει και η κεντρική αγορά, η λαχαναγορά, όπου εκεί γίνεται και όλο το χονδρεμπόριο και μπορούν οι παραγωγοί και εκεί να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Δεν είναι μόνο τα σούπερ μάρκετ. Μάλιστα. Τώρα, τι γίνεται με τα αντισηπτικά, με το ενόπνευμα? Υπάρχει μια σαφώς καλύτερη εικόνα στα σούπερ μάρκετ, αυτό το διαπιστώνουμε όλοι ως καταναλωτές. Δεν έχει εξασφαλιστεί όμως η επάρκεια την οποία όλοι θέλουμε, ώστε να είναι γεμάτα τα ράφια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Λοιπόν, σήμερα είναι η δεύτερη μέρα, επειδή παίρνουμε αναφορά κάθε μέρα ακριβώς για το πόσα τεμάχια βρίσκονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα που στα ράφια των σούπερ μάρκετ πήγαν περίπου 773.000 τεμάχια. Η δεύτερη μέρα και χτες το ίδιο και σήμερα. Όπως και χτες. Όπως και χτες, ακριβώς. Έχουμε λοιπόν μία σταθερότητα σε αυτό. Σας λέω ότι από την ήδη έχει ξεκινήσει η παραγωγή και από τη Δευτέρα θα μπουν στην αγορά δύο ακόμα βιομηχανίες οι οποίες θα προσθέσουν πάνω από 300.000 τεμάχια ημερησίως. Επομένως θα φτάσουμε στο 1.100.000 τεμάχια ημερησίως. Πλέον δεν θα υπάρχουν ελλείψεις, βέβαια. Θεωρώ ότι τα πράγματα θα είναι πλέον πλήρως ομαλοποιημένα και δεν θα υπάρξουν ελλείψεις. Μακάρι να έχουμε περαιτέρω αύξηση για να μπορέσουμε να χαλαρώσουμε και το όριο των 2 τεμαχίων. Πολύ ωραία. Θα υπάρξει ανάλογη εξομάλυνση, λέτε, και με τις τράπεζες, διότι οι εικόνες τις οποίες ζήσαμε και είδαμε τα τελευταία 2-3 24 ώρα, επειδή ήταν και το τέλος του μηνός, προφανώς θα σας προβλημάτισαν και εσάς και πάντως δείχνουν ότι δεν μπορεί να επαναλαμβάνεται αυτό το φαινόμενο, κύριε Υπουργέ. Τι θα γίνει? Σαφώς έχει προβληματίσει και εμάς και έχει προβληματίσει και την Ένωση Τραπεζών. Θεωρώ ότι θα πρέπει να ρυθμιστεί ο τρόπος της καταβολής των συντάξεων και των μισθών, έτσι ώστε να μην συμπίπτουν την ίδια μέρα, για να μπορέσει να υπάρξει... Και να μην συμπίπτουν με το τέλος του μηνός που λήγουν και οι οφειλές, γιατί πάνε να πάρουν τη σύνταξη για να πληρώσουν λογαριασμούς πολύ. Αυτό ακριβώς, καταρχάς, να μην συμπίπτουν έτσι ώστε να υπάρξει μια διασπορά. Από την άλλη, βέβαια, θα πρέπει όλο και περισσότερο να μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε το e-banking, καθότι είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορούμε να βάλουμε και πάγιες εντολές. Γιατί να τις βάλουμε, θέμα, αλλά τις χρεώσεις, τις πάγιες θα τις μειώσουν οι τράπεζες ή θα τις κρατήσουν εκεί? Κοιτάξτε, όπως είπε και ο Υπουργός ο κ. Γεωργιάδης, είμαστε η χώρα με τις χαμηλότερες χρεώσεις στην Ευρώπη. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει σταματήσει. Η συζήτηση αυτή δεν έχει σταματήσει. Η συζήτηση συνεχίζεται και πάντοτε το Υπουργείο μας διεκδικεί χαμηλότερες χρεώσεις από τις τράπεζες. Μπορείτε να εξηγήσετε τι ακριβώς ισχύει με τις επιταγές σήμερα, κύριε Υπουργέ? Οι επιταγές πήραν την παράταση αυτή των 75 ημερών. Τώρα, σαφώς έχουν δημιουργηθεί κάποια ζητήματα. Το Υπουργείο Οικονομικών απαντά στα περισσότερα από αυτά τα προβλήματα τα οποία ανακύπτουν. Θεωρώ και στις επόμενες ημέρες θα δοθούν και περισσότερες διευκρινήσεις και θα δοθούν και εξηγήσεις πώς θα λυθούν προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Εξετάζεται το ενδεχόμενο, κύριε Υπουργέ, να χαλαρώσετε λίγο τα μέτρα για κάποια μικρά καταστήματα, στα οποία έτσι και αλλιώς δεν υπήρχε συνωστισμός, τα χρωματοπολία, και το αναφέρω ενδεικτικά, γιατί υπάρχουν και άλλα τέτοιου είδους καταστήματα, όπου δεν υπήρχε λοιπόν μεγάλο συνωστισμός και διερωτώνται εάν έχει νόημα να παραμένουν κλειστά και οι καταναλωτές, αλλά και οι επιχειρηματίες. Σήμερα δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση. Δεν έχει υπάρξει τέτοια συζήτηση. Θα πρέπει να δούμε την εξέλιξη του φαινομένου, να δούμε πώς προχωράμε και στη συνέχεια οι ειδικοί θα αποφασίσουν αν θέλουν να χαλαρώσουν το μέτρο. Προς το παρόν δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση. Εκείνη η συζήτηση που υπάρχει σήμερα είναι ότι έρχεται η μεγάλη εβδομάδα και θα πρέπει όλοι να μείνουμε σπίτι. Σωστό. Και έτσι ώστε να αποφύγουμε να περάσουμε τον ιό στους συμπολίτες μας και έτσι να δείξουμε την αγάπη μας και την αλληλεγγύη μας. Μπορώ να πω δύο πράγματα στον Υπουργό? Με ακούει τώρα? Με ακούει, νομίζω. Βεβαίως. Σας ακούω. Επειδή τα μάζεψα τις προηγούμενες συζήτησεις που κάνατε, πρώτον, σε ό,τι αφορά τα αντισηπτικά, επειδή βλέπουμε τη μέσα στα σούπερ μάρκετ, δεν πρέπει να δούμε μόνο πόσες ποσότητες θα υπάρχουν, αλλά και πού έχουν φτάσει τιμές. Σας λέω εγώ ότι τιμές
Είναι απαράδεκτες αντισηπτικά αυτή τη στιγμή, έτσι. Είναι σαν να αγοράσεις ουίσκι να αγοράσεις αντισηπτικό. Παρά τη μείωση του ΦΠΑ. Έτσι. Δεύτερον, καλό θα είναι, νομίζω, και αυτό από γνωστούς μου οι οποίοι πάνε στην κεντρική αγορά την οποία επικαλεστήκατε, να στείλετε μερικά κλιμάκια ελεγκτών, διότι μου περιγράφουν απίστευτα πράγματα στις διαφοροποιήσεις των τιμών των παραγωγών, όπως έρχονται τα προϊόντα και όπως καταλήγουν στους πάγκους των μαγαζιών εδώ στην Αθήνα. Και τρίτον, για τις επιταγές που είπε ο Χρήστος και απαντάτε συνολικά, είναι δυνατόν εταιρείες οι οποίες έχουν μπει στον ΚΑΔ, αλλά έχουν υπόλοιπα στους τραπεζικούς λογαριασμούς και έχουν εκδώσει επιταγές, να παίρνει κάποιος επιταγή που έχει λήξει σήμερα, να την πηγαίνει και να του λένε οι τράπεζες όχι, επειδή έχει μπει η επιχείρηση αυτή σε ΚΑΔ, δεν εξαργυρώνουμε την επιταγή? Ακόμα και αν θέλει να πληρώσει. Λοιπόν, πράγματι το μέτρο είναι οριζόντιο. Σας είπα ότι ζητήματα τέτοια θα τα αντιμετωπίσει το Υπουργείο Οικονομικών. Τώρα, όσο αφορά αυτό το οποίο είπατε σχετικά με τα αντισηπτικά, είπαμε θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Στην ομαλοποίηση της κατάστασης και στην μεγάλη προσφορά, σαφώς και οι τιμές θα πάνε σε χαμηλότερο ύψος. Θέλω να σας πω όμως ότι η πρώτη ύλη, η εθυλική αλκοόλη, έχει αυξηθεί κατά 500% στη διεθνή αγορά. Επομένως, 500%. Οι αυξήσεις 500% ναι, στην διεθνή αγορά, διότι αυτή είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, μια παγκόσμια ζήτηση. Η εθυλική αλκοόλη είναι σε έλλειψη γενικά. Η Ελλάδα έχει σήμερα. Έχουμε δηλαδή και υπάρχουν αποθέματα και έτσι προμηθεύονται οι βιομηχανίες μας, γιατί τα αντισηπτικά κατασκευάζονται εδώ στην Ελλάδα, αλλά η πρώτη ύλη εισάγεται. Επομένως, με την αύξηση της πρώτης ύλης, αυτό έχει συμπαρασύρει σαφώς και την τιμή του τελικού προϊόντος. Τώρα, καθώς ομαλοποιούνται τα πράγματα, σαφώς θα έχουμε και μία εξομάλυνση της τιμής. Για τον έλεγχο των τιμών στην κεντρική αγορά και στη συνέχεια την προώθησή τους στα καταστήματα, θα κάνετε κάτι? Θέλω να σας πω, λοιπόν, καταρχάς λειτουργεί το 15-20, το είπαμε, σε περίπτωση καταναλωτή που πιστεύει ότι είναι μπροστά σε μία περίπτωση σκροκέρδειας, μπορεί να το καταγγείλει, θα το ελέγξουμε. Όμως είμαστε συνεχώς στους ελέγχους, τρέχουμε περίπου 400 ελέγχους πλέον ανά εβδομάδα. Αυτή τη δύναμη έχουμε και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, γιατί επιχειρούμε σε όλη την επικράτεια. Θέλω να σας πω και στην λαχαναγορά, αν αναφέρεστε στη λαχαναγορά, και εκεί κάνουμε ελέγχους. Κοιτάξτε, σαφώς έχουμε επιβάλει και πρόστιμα, αλλά γενικά η εικόνα δεν είναι άσχημη. Ορισμένα προϊόντα έχουν πάρει μια άνοδο. Είναι θέμα πλέον της εποχής. Δηλαδή, τα πορτοκάλια, όπως είπαμε, έχουν πάρει μια άνοδο. Υπάρχει μια ζήτηση. Οι καταγγελίες είναι ότι οι παραγωγοί τα δίδουν φθηνά, αλλά καταλήγουν πολύ ακριβά στον τελικό καταναλωτή, κύριε Υπουργέ. Αυτό είπε ο Σωτήρης, και μάλιστα όχι μόνο για τα εσπεριδοειδή, αλλά και για τις ντομάτες, για τα αγκουράκια, για αυτά τα προϊόντα. Το μεταφέρω από άνθρωπο που είναι κάθε μέρα εκεί. Έχει μαγαζί και κάθε μέρα εκεί. Οι ντομάτες δεν έχουν πάρει επάνω. Οι τιμές είναι αρκετά σταθερές. Αλλά κάνουμε αυτούς τους ελέγχους. Και όταν δούμε ότι υπάρχει κάποια περίπτωση σκροκέρδειας, επιβάλλουμε πρόστιμο. Πάντως, η κατάσταση δεν είναι έτσι όπως περιγράφεται. Είναι καλύτερη. Σαφώς κάποια είδη έχουν αυξηθεί. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ, για το χρόνο που διαθέσατε. Είμαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και επειδή σε λίγο θα αποδεσμεύσουμε τον γιατρό, θα ήθελα να συνοψίσουμε, γιατρέ, και αν μπορείτε να μας δώσετε έτσι και μια θετική είδηση μέσα σε όλο αυτό τον προβληματισμό, την ανησυχία, να ελπίσουμε ότι αν καταφέρουμε και πετύχουμε και το στοίχημα του Πάσχα και μείνουμε πειθαρχημένοι, μετά ανοίγει ο δρόμος κάπως να χαλαρώσει το πράγμα. Νομίζω αν τηρήσουμε ό,τι τηρούμε, και ίσως να χρειάζεται και κάτι παριατέρω από τα μέτρα προστασίας. Προφανώς κάτι θα εξειδικεύσουν. Ίσως και ο κύριος Τσιόδρας και ο κύριος Χαραδαλιάς είπαν ότι αν δεν τηρηθεί κάτι, ίσως αυστηροποιηθεί κάτι στα μέτρα. Αν μείνουμε ψύχρεμοι, νομίζω ότι έχουμε ελπίδες να πάμε καλά. Γιατί αν περάσει το Πάσχα, θα φτάσουμε στο τέλος Απριλίου. Ήδη είπαμε, η καμπύλη αυξάνεται, είπε και ο κύριος Γόγος για επιπαίδωση, ίσως, ότι εστίασε στα κρούσματα τα οποία είναι της κοινότητας, όχι αυτά που είναι σε κλειστές δομές. Που άλλες μέρες είμαστε σταθερά 100 το πολύ, 90, σήμερα ήταν 100 των 50. Αν μείνουμε εκεί σταθερά, θεωρώ ότι μπορούμε να
να δούμε κάτι αισιόδοξο. Αλλά πρέπει να μην εφησυχάσουμε. Είναι οι Έλληνες, εύκολα αυτό που είπατε, απογοητευόμαστε. Δηλαδή δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι περάσαμε τα δύσκολα και ότι... Καταλαβαίνω ότι και εσείς συμφωνείτε πάντως ούτε ότι για δεν Πάσχα, θα δηλαδή... ήταν ενδεδειγμένο το Πάσχα να μαζευτούν στις γειτονιές, να κάνουν αυτά δηλαδή, που... Εγώ και σας λέω, όταν άκουγα τη συνέντευξη τύπου, μου έκανε εντύπωση που τέθηκε και ρώτησε ο κύριο Χαρδαλιά, είναι δυνατόν να συζητάμε για Πάσχα, για να πάμε στα χωριά μας, να περάσουμε τα δύο, να πάμε... σε άλλα, να αλλάξουμε νομό όταν προσπαθούμε να το περιορίσουμε. Ναι. Πάντως, που... όποιος δεν έχει ζήσει ασθενή, είτε συγγενή του, είτε φίλο του, και δυστυχώς όποιος δεν έχει δει κάποιον να πεθαίνει, δεν καταλαβαίνει. Όλοι πιστεύουν ότι είναι κάτι που αφορά τους άλλους. Μόνο όταν νιώσεις την ασθένεια δίπλα σου και δυστυχώς θα νιώσεις και το θάνατο δίπλα σου, τότε πραγματικά συγκλονίζεσαι. Νομίζω εντάξει, με τις εικόνες που έχουμε από τη γειτονιά μας, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, βλέπουμε και η Βρετανία, αυξήθηκαν πολύ τα κρούσματα. Δηλαδή δεν μπορεί, είναι αυτό, είμαστε εμείς. Πάμε καλά, αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε. Και σίγουρα δεν μιλάμε για τον επόμενο μήνα. Δηλαδή μιλάμε για αρχές Μαΐου. Και από εκεί σιγά-σιγά, με τη βοήθεια και του καιρού, μήπως μπορέσουμε και σε αναμονή βέβαια από Σεπτέμβριο να τον δει νέο. Σας ρωτήσαμε για το εμβόλιο. Το εμβόλιο, είδατε, τώρα ξεκίνησαν φάση 1 κλινικές μελέτες. Μιλάμε για αρχές του 2021. Δεν νομίζω ότι είναι νωρίτερα. Λένε για 12 με 18 μήνες. Μπορεί καν να μην προλάβουμε την επόμενη χειμερινή περίοδο, λέτε. Είναι δύσκολο τώρα μέσα σε 6 μήνες να ολοκληρωθούν μελέτες σε τριών φάσεων και να μπορέσει να δοκιμαστεί. Άρα και πιο να... γρήγορα περιμένετε τα αποτελέσματα για το φάρμακο παρά για το εμβόλιο. Τα φάρμακα είναι, ναι, θα έχουμε, όπως είπε ο κύριος Γόγος, από μελέτες θα δούμε και στην πράξη πώς δουλεύουν αυτά τα φάρμακα. Το εμβόλιο θα αργήσει και μετά θα δούμε βέβαια σε τι ποσότητες θα μπορεί να παραχθεί, από ποια εταιρεία, γιατί θα υπάρχει τεράστια ζήτηση και πόσο θα μπορεί να γενικευτεί, να γίνει. Και είναι επικίνδυνο πράγμα το εμβόλιο. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Λέμε εμβόλια, δεν είναι... Δεν ξέρουμε ακόμα να δούμε και τι ανοσία καλύπτει. Ναι, και τώρα φαίνεται ότι ίσως καταλείπει μια ανοσία διετίας. Δεν ξέρουμε ακόμα και τι ανοσία καταλείπει. Και αυτός περνάει τον ιό. Δεν ξέρουμε τι ανοσία τελικά θα έχει. Α, σωστό. Είναι πολύ σωστό. Ώστε να... Και πρέπει να δουν το εμβόλιο, πώς επαναλαμβάνεται και τις γρίπες. Είδατε, επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Δεν μας αφήνει ανοσία. Και μάλιστα ακούσαμε ότι φέτος το κοινό εμβόλιο της γρίπης δεν έπιασε. Τυχαίνει. Άλλες χρονιές μπορεί να πιάσει από ένα 10-20% μέχρι 60%. Δεν έχει, ανάλογα στο, δεν έχει σταθερότητα το ποσό που καλύπτει το πλοίο. Επομένως, να πάρουμε απόφαση ότι δεν θα απαλλαγούμε εύκολα από αυτή την. Να δούμε, μακάρι να έχει την πορεία όπως είχε ο SARS, ο MERS που μετά που εξαφανίστηκαν. Εξαφανίστηκαν. Φαίνεται ότι θα ήρθε για να μείνει. Θα φανεί βέβαια αυτό. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαπέτρου, για την παρουσία σας. Yes. Λοιπόν, εμείς νομίζω ότι μπορούμε να πάμε τώρα σε τηλεφωνήματα Κροατών. Να ξεκινήσουμε τηλεθεατών με την κυρία Κοντού. Καλησπέρα, κυρία Κοντού. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Θα μου επιτρέψετε να απευθυνθώ στον κύριο Κώστα, που είναι μάλλον η δήμον στο πρόβλημά μου, να μου δώσει μια απάντηση. Παρακαλώ, κυρία Κοντού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κώστα, καλησπέρα σας. Γεια σας. Από το 2014 έχω υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη για ένα προσωπικό μου δάνειο που έχει φτάσει τώρα στα 2.350. Ήρθα σε συμφωνία με φαντς που τους έστειλε επιστολή. Μου είπαν να μην πληρώσω τη δόση Μαρτίου για να μου στείλουν την απάντηση αν το κάνουν αποδεκτό το αίτημά μου. Δεν την κατέβαλα. Και σε ένα άλλο δάνειο είμαι τριντεκίτρια και κατέβαλα μηνιαίως, και αυτό έχω επαχθεί στο νόμο Κατσέλη σαν τριντεκίτρια, να πληρώνω τη δόση. Μου είπανε να κάνω κάποια χαρτιά για να πάω να κάνω και εκεί διακανονισμό. Όταν τα πήγαμε πλέον δεν τα δεχόντουσαν λόγω κορονοϊού, γινόταν ένα χαμό στο ίσιωμα. Πλήρωσα τη δόση Μαρτίου, αλλά από εδώ και πέρα, λόγω του ότι έχω μεγάλη ηλικία, είμαι 78 χρονών, προτίμησα να πάρω 5 πράγματα στο σπίτι μου και να κλειστώ για να έχω να τρώω, και επειδή είμαι υψηλού κινδύνου να μην βγαίνω έξω. Πέστε μου, υπάγομαι στην τρίμηνη παράταση που δεν πληρώνουν τις δόσεις? Έτσι όπως το ακούω, κυρία μου, 100%. Σίγουρα, κύριε Κώστα, καταρχάς, δίνω, δόθηκε... γιατί δεν θέλω να είμαι παράτυπη. Δόθηκε τρίμηνη αναστολή πληρωμών, ειδικά και για τους υπαγόμενους στον νόμο Κατσέλη. Έτσι είναι. Νομίζω ότι έτσι όπως το ακούω, αν δεν υπάρχει κάποια άλλη λεπτομέρεια. Όχι, σας το λέω. Ναι, είμαι τριτεκίτρια. Πλήρωνα εγώ μόνο κάθε μήνα από το 2014 μέχρι και το Μάρτιο τη δόση που αντιστοιχούσε στο ποσό που μου επέβαλε το δικαστήριο με τον νόμο Κατσέλη. Πλήρωσα και το Μάρτιο. Μην τα επαναλάβουμε, κυρία τώρα... Κοντού. Νομίζω το κατάλαβε ο Χρήστος και σας δίνει την απάντηση αυτή. Μου, ναι. Καλό... Να ησυχάσω, κύριο Κώστα, να μπορώ να κοιμάμαι ήσυχα σε τρεις μήνες. Γιατί αν δεν είναι έτσι, θα σε βάλει να πληρώσει. Θα κοιμάσαι εσύ και εγώ δεν θα κοιμάμαι. Λοιπόν,
Σας ευχαριστώ. Είναι σίγουρο ότι δεν απολαύσουμε για τρεις μήνες. Να είστε καλά, κύριε Κοντού. Ναι, για τρεις μήνες αναστολή. Πάμε στον κύριο Ραβά, είναι ο επόμενος. Καλησπέρα, κύριε Ραβά. Καλησπέρα σας. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Μια ερώτηση ήθελα να κάνω με καλή πρόθεση. Ήθελα να ρωτήσω για την άδεια ειδικού σκοπού, ναι, που δικαιούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι. Όταν υπάρχουν δύο εργαζόμενοι και έχουν μωρό παιδί και είναι στον ιδιωτικό τομέα, ποιος μπορεί να κρατήσει το παιδί τους? Όποιον αποφασίσουν οι δυο τους. Ένας από τους δύο παίρνει την άδεια. Αποφασίζει το ζευγάρι. Στον ιδιωτικό τομέα δεν δικαιούνται άδεια. Τι εννοείτε? Στον ιδιωτικό η άδεια ειδικού σκοπού είναι και για τον ιδιωτικό τομέα. Μας λένε από το Υπουργείο ότι δεν δικαιούνται άδεια ειδικού σκοπού. Ο ένας από τους δύο. Ο ένας από τους δύο δεν δικαιούται άδεια ειδικού σκοπού. Κύριε Ραβά, πρέπει ένας από τους δύο γονείς να αποφασίσει ότι θα κρατήσει το παιδί. Δεν μπορεί να πάρουν ταυτοχρόνως και οι δύο την άδεια. Μα δεν λέω και για τους δύο. Λέω για τον νέαν. Η κόρη μου, τώρα της δώσαν αναγκαστικά κανονική άδεια. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι άδεια ειδικού σκοπού. Της δώσαν αναγκαστικά γιατί δεν τη δίνουν άδεια ειδικού σκοπού. Γιατί οι άδειες ειδικού σκοπού δίνονται σε επιχειρήσεις που πλήττονται. Μήπως η επιχείρηση λοιπόν... Αν η επιχείρηση συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά ή θεωρείται μη πληττόμενη, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, γιατί θα βγουν και άλλες επιχειρήσεις τον Απρίλιο, δεν υπάρχει άδεια ειδικού σκοπού. Αυτό όμως είναι πρόβλημα, αν είναι έτσι, Χρήστο, διότι η άδεια δεν δίνεται επειδή πλήττεται η επιχείρηση. Η άδεια δίνεται επειδή έκλεισαν τα σχολεία. Τι σχέση έχει αν πλήττεται η επιχείρηση ή όχι? Τα σχολεία έκλεισαν και πρέπει να διευκολυθούν οι εργαζόμενοι γονείς. Αυτό λέω. Εμένα μου αυτό ακούγεται περίεργο αυτό που λέει ο κύριος Ραβάς. Ναι, πρέπει να το ψάξουμε. Πρέπει να το ψάξετε στο Υπουργείο Εργασίας, κύριε Ραβά. Πήραμε στα Υπουργεία. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Σας ακούμε, πήραμε, αλλά νομίζω ότι... Και μας είπανε ότι δεν έχει βγει νόμος ακόμα. Μάλιστα. Και τα αφεντικά των παιδιών μου λένε δεν έχει βγει ο νόμος ακόμα. Θα το κοιτάξουμε και εμείς, κύριε Ραβά. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Η κυρία Χαραλαμποπούλου. Παρακαλώ, κυρία Χαραλαμποπούλου. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Σέβομαι αυτό που γίνεται, όλη αυτή η κατάσταση. Αλλά και εγώ είμαι μια συνταξιούχα. Τώρα τα Πάσχα έχουμε λίγο ανάγκη. Δεν δικαιούμαστε κι εμείς ένα δώρο, ένα κατητήσι, να περάσουμε λίγο καλύτερα. Μάλιστα. Ακούστηκε το αίτημά σας. Όπως και πέρυσι, κυρία μου, όπως και πέρυσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, κυρία Χαραλαμποπούλου, για την παρέμβασή σας. Οι συνταξιούχοι ζητούν το δώρο το οποίο έπαιρναν κάποτε και είναι δύσκολο να συμβιβαστούν στην ιδέα ότι μάλλον πρέπει να το ξεχάσουν, διότι μπορεί το μνημόνιο να τελείωσε, αλλά το δώρο δεν επέστρεψε, Χρήστο και Σωτήρη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Μπάμπη Καούκη. Είναι ο Γενικός Σύμβουλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφοριακών Υπαλλήλων. Καλησπέρα, κύριε Καούκη. Καλησπέρα σας, υγεία σε όλους. Αυτό ζητάμε τώρα. Από εκεί ξεκινάμε. Και υπομονή. Λοιπόν, υπομονή τώρα. Τι υπομονή να κάνουν οι φορολογούμενοι οι οποίοι προσπαθούν? Όσοι δεν είχαν κλειδάριθμο για να μπαίνουν στο TaxisNet και για να πάρουν τώρα τα 800 ευρώ, αλλά και για μια σειρά άλλων θεμάτων, όπως για παράδειγμα για την άειλη συνταγογράφηση, σου λέει πρέπει να φτιάξεις κλειδάριθμο, αλλά για να φτιάξεις κλειδάριθμο πρέπει να κάνεις ραντεβού στην εφορία. Τα ραντεβού δεν επαρκούν, αγωνίζουν ότι θα χάσουν τα 800 ευρώ. Τι θα κάνετε? Η διαδικασία... Υποβάλλεις το αίτημα ηλεκτρονικά στο TaxiNet, μετά στέλνεις mail στην εφορία, όπου περιμένεις η εφορία να σου εκδώσει το κλειδάριθμο και ταυτόχρονα να σε ενημερώσει ότι πρέπει να έρθεις να το παραλάβεις. Γιατί χρειάζεται ταυτοπροσωπεία. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Αλλά πλέον μόνο με ραντεβού έρχεται κανείς στην εφορία. 200 είναι αιτήσεις και εκδόσεις κλειδαρίθμων κάθε μέρα, οπότε καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος συνοστίζεται. Για μένα πρέπει να δοθεί μια παράταση, διότι οι προθεσμίες, ανάλογα με το αφημί και το νούμερο, ναι, μεν καλό για να υπάρχει μια σειρά, αλλά από εκεί και πέρα, μόλις λήξει αυτό, πρέπει να δοθεί και μια άλλη παράταση. Και για να προλάβει και ο κόσμος να πάρει τον κλειδάριθμο και να μην συνοστίζονται οι φορολογούμενοι απ' έξω από τη ΣΔΟΗ με κίνδυνο την υγεία τους, αλλά και οι υπάλληλοι της εφορίας έχουν ένα μεγάλο κίνδυνο με όλο αυτόν τον κόσμο κάθε μέρα
ο οποίος έρχεται κοντά. Είναι πρωτόγνωρα πράγματα για όλους μας. Ναι. Και πρέπει όλοι να ρίξουμε λίγο νερό στο κρασί μας και μία σύνεση για να το ξεπεράσουμε και αυτό. Οι ρυθμοί με τους οποίους ανταποκρίνεστε ποιοι είναι? Δηλαδή, μας είπατε πόσες αιτήσεις, 200 την ημέρα. Ναι, εσείς έχουμε... πόσους εξυπηρετείτε την ημέρα? Σχεδόν τους εξυπηρετούμε. Σχεδόν. Όχι ναι. όλους όμως. Σχεδόν. Γιατί δεν είναι μόνο ο κλειδάριθμος. Είναι και άλλα θέματα. Κάποιος να κάνει μια διακοπή. Κάποιος να κάνει μια έναρξη που βιάζεται. Κάποιος να κάνει μια μεταβολή την οποία την έχει φέρει εδώ και ένα μήνα και το έχουμε κλειστά ραντεβού σήμερα, ας πούμε, ή αύριο. Άρα είναι και άλλα θέματα. Οπότε δεν θα βγουν και οι 200. Και, παρόλο, και, δεν, και οι υπάλληλοι είναι και εκ περιτροπής που δουλεύουν τώρα. Με την οδηγία του διοικητή. Άρα έχει λιγοστέψει το προσωπικό που είναι στα γραφεία. Και το προσωπικό έχει λιγοστέψει. Αλλά και τα. Μην νομίζετε ότι. Ναι, προχωράμε προς την ψηφιακή εποχή, αλλά μην νομίζετε ότι και σε ΣΔΟΗ όλα τρέχουν ρολόι, δηλαδή εννοώ η μηχανογράφηση, οι υπολογιστές, ο στόλος, αν θέλετε, ο ηλεκτρονικός των υπολογιστών, ο οποίος είναι από το 2000, από το 2004, θέλουν όλα, έχουν και αυτά το 20 αιτία είναι οι υπολογιστές που έχετε. Είμαστε των Ολυμπιακών Αγώνων. Έχουμε ακόμα το σήμα επάνω των Ολυμπιακών Αγώνων, να ξέρετε. Εγώ έχω κρατήσει και το σήμα του ΦΥΒΚΑ της Αθηνάς για να το έχω έτσι. Εμφύμιο. Ναι. Δυστυχώς. Οπότε. Ναι, οι δομές δεν είναι αξιόλογες, ας πούμε, και αξιόπιστες για να τρέχουν τόσο πολύ γρήγορα. Οπότε, ξαναέρχομαι πάλι στην πρώτη πρόταση που είπα, ότι πρέπει να δοθεί παράταση. Γιατί μην ξεχνάτε ότι μπήκαν και κάποιοι κάδοι μετά. Μπήκαν και δευτερεύοντες κάδοι που είχαμε εδώ την εκπομπή επισημάνει, αν θυμάστε. Αυτοί μπήκαν μετά τις 30-31. Δεν θα προλάβουνε. Να αποβάλουν το αίτημά τους ο εργάνοι αυτές οι επιχειρήσεις για να πάει μετά ο υπάλληλος να κάνει την ταυτοποίηση. Έτσι. Άρα, δοθεί παράταση. Είναι σίγουρο θα δοθεί παράταση. Άλλωστε, γι' αυτό και το επίδομα θα αρχίσει να πληρώνεται πιο αργά μέσα στον Απρίλιο. 15 Απριλίου, είπε ο κύριος Δημήτρης. Ναι, μετά έχουμε και το Πάσχα. Μετά έρχεται το Πάσχα. Ναι. Αλλά θα μου πεις τώρα το τι Πάσχα. Είναι να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος και να γίνει και στη δουλειά. Να ξέρετε πάντως ότι και οι υπάλληλοι της εφορίας προσπαθούν και με τα δικά τους μέσα. Mm-hmm. Δηλαδή και με τα δικά τους mail και με τα δικά τους τηλέφωνα. Προσπαθούν και εξυπηρετούν όλο τον κόσμο. Και πιστεύω ότι είμαστε σε ένα καλό ρυθμό, αλλά δεν πάμε να ταλαιπωρείται ο κόσμος. Πάντως συμβαίνει τώρα με τις εφορίες το ίδιο που συμβαίνει και με τις τράπεζες. Λίγο βολεύεστε, δηλαδή θέλει, και, θέλει και λίγο παραπάνω προσπάθεια. Έτσι. Αυτό λέμε. Όταν πέφτει δουλειά στα σούπερ μάρκετ, τα παιδιά των σούπερ μάρκετ σκίζονται στη δουλειά. Δουλεύουν υπέρ. Χθες όλοι πάλι του Μητρώου φύγαν 6 ώρα το απόγευμα. Έτσι. Κάτσαν παραπάνω για να βγάλουν. Την προσπάθεια σας λέω για το Περιστέρι που είμαι εγώ και το ξέρω και το λέω και κάθε μέρα. Έτσι. Κάτσα και παραπάνω. Και σας είπα και πριν ότι λειτουργούν και με τα δικά μας μέσα. Δηλαδή, 5 ανθρώπους που γνωριζόμαστε, αν θέλετε, θα πάρουμε και από το δικό μας μέλη, θα το χτυπώσουμε με το δικό μας, στο δικό μας χτυπωτή, θα το πάμε, θα το βοηθήσουμε. Όλοι βάζουμε σε αυτή την πλάτη. Τώρα, πλάτη γιατί... Εντάξει, είναι για την πατρίδα. Ποια είναι η εικόνα τώρα που έχετε από τις ενάρξεις και τα κλεισίματα των επιχειρήσεων? Αν και βέβαια. Κοίτα, δεν μπορεί να είναι οριστική η εικόνα, διότι πλέον κλείνουν κάποιοι. Με κρατική εντολή. Γιατί δεν ανταποκρίνονται κιόλας και τους αφήνουμε και λίγο για πιο μετά. Αν είναι μόνο κάτι αναγκαίο, άρα δεν μπορώ να έχω μια εικόνα για να απαντήσω έτσι με σιγουριά. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να σηκωθούμε μετά. Αυτό είναι το θέμα. Η επόμενη μέρα. Αληθεύει αυτό που λέει το Υπουργείο Οικονομικών, ότι οι στόχοι του Μαρτίου πιάστηκαν περίπου στα έσοδα τα φορολογικά? Ναι, οι στόχοι του Μαρτίου πιάστηκαν έτσι, πραγματικά. Περίπου, λέει, μια μικρή απόκληση. Μια δηλαδή χαρά πήγε ο κόσμος Μάρτι μέσα στο Μάρτι. Πήγε ο κόσμος και πλήρωνε. Και κανονικά και τις εντόσεις του και κρατάει και τις ρυθμίσεις του και όλα καλά. Αλλά τώρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα μπορέσει να το κάνει. Και μάλιστα δεν θα μπορούσαν να το κάνουν ειδικά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τα οποία είναι η τρίτη φορά που τρώνε, αν θέλετε, όλο αυτό το ξύλο. Το ξύλο και από, από τις κρίσεις. Γιατί το κλείσιμο πάλι των επιχειρήσεων δεν αντικατοπτρίζεται στο Μάιο. Θα τον δούμε, θα το δούμε στον Απρίλιο, μπράβο. Στο Μάιο βέβαια. Και το άλλο που πρέπει να δει η κυβέρνηση, και πρέπει να το επισημάνουμε και εδώ από την εκπομπή, μια και έχουμε και το λόγο, είναι ότι έχουμε κάποιους φορολογούμενους οι οποίοι κάνουν μια διακοπή της επιχείρησής τους. Είτε αυτοί το Γενάρη, είτε τον Δεκέμβρη, είτε τον Νοέμβρη. Αυτοί μπήκαν στη ρύθμιση των 120 δόσεων όμως. Και τηρούν μια χαρά τις ρυθμίσεις τους. Τι γίνεται, αυτοί τώρα μπορεί να είναι άνεργοι και να μην έχουν ανανεώσει την κάρτα αναγκαία τους για τον ΑΒ λόγο. Και ο σύζυγος ή η σύζυγος που βοήθησε για το οικογενειακό εισόδημα να είναι σε μια εταιρεία που πλήττεται ή να είναι εργαζόμενο σε μια εταιρεία που πλήττεται. Άρα αυτό θα χάσει τη ρύθμιση. Και είναι κρίμα. Θα πρέπει δηλαδή και σε αυτούς τους ανέργους που για τον οποιοδήποτε λόγο δεν ανανώσαν την κάρτα ανεργίας τους. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο επισήμανση. Μια παράταση, μια αναστολή. Είναι πολύ εύλογο έτσι όπως το θέτετε. Λοιπόν, ας καλωσορίσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Σάκη Παπαδόπουλο, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε.
και τον βουλευτή του κινήματος αλλαγής, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Κατρίνη. Καλησπέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Καλησπέρα. Θα ήθελα, καλησπέρα, κύριε Παπαδόπουλε, εσείς είστε και γιατρός, να μας πείτε, επικαλούμενος τώρα εγώ την ιατρική σας πρώτα ιδιότητα, αν βλέπετε και κρίνετε ότι αποδίδουν τα υγειονομικά μέτρα, για να περάσουμε μετά και στα οικονομικά. Και εσείς, κύριε Κατρίνη, είστε γιατρός. Θα ρωτήσω και εσάς μετά για το ιατρικό σκέλος. Τι λέτε, κύριε Παπαδόπουλε? Στην προούσα φάση φαίνεται να ανταποκρίνεται το σύνολο των μέτρων τα οποία έχουν ληφθεί και στο επίπεδο της ατομικής προστασίας, αλλά και στο επίπεδο μιας αντιμετώπισης μιας ολέθριας πανδημίας. Φαίνεται ότι με την καιρότητα των μέτρων που λήφθηκαν, κυρίως από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, που δείχνουν να τσακούει η κυβέρνηση, να αποδίδουν. Βάλτε το μικρόφωνο πιο κοντά στο στόμα σας για να ακούγεστε καλύτερα, κύριε Παπαδόπουλε. Βάλτε το μικρόφωνο από το hands-free κοντά στο στόμα σας για να ακούγεστε, λέει ο Χρήστος. Δεν σας ακούμε πολύ καλά. Λοιπόν, ωραία. Ναι, ελάτε. Εκείνο που συνεχίζει να είναι προβληματικό είναι ότι η λειτουργία της υγείας, αυτούς που όλοι τους ονομάζουμε ήρωες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, δείχνουν να θέλουν πολύ περισσότερα από αυτά που κάνει μέχρι τώρα η κυβέρνηση, και νομίζω ότι έχουν απόλυτο δίκιο. Γιατί η επόμενη φάση, που δεν ξέρουμε ακριβώς πότε θα διαρκέσει, μπορεί να έχει πολύ πιο σοβαρές επιπτώσεις, ναι, για ανάγκες τις οποίες σήμερα δεν μπορούμε να τις εντοπίσουμε, αλλά πιθανότατα να χρειαστούμε πολύ περισσότερους γιατρούς να υπηρετούν τις δομές του συστήματος υγείας, τα νοσοκομεία μας και αυτά που είναι κέντρα αναφοράς, αλλά και όλα τα άλλα που σηκώνουν ένα πολύ μεγάλο βάρος, τις μονάδες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τα κέντρα υγείας, τα περιφερειακά κέντρα, τις τοπικές μονάδες υγείας με οικογενειακούς γιατρούς και τους άλλους λειτουργούς της υγείας. Και βέβαια με ένα δίκτυο που θα απλώνεται και στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΗ γιατρούς. Κύριε Παπαδόπουλε, καλά τα λέτε, αλλά εδώ προκυρήσονται θέσεις και δεν προσέρχονται γιατροί. Οι μισές έχουν πληρωθεί, από τις 4.000 μόνο 2.300 γιατροί και νοσηλευτές. Νοσηλευτές κυρίως. Υπάρχει απροθυμία να προσέλθουν και να συμμετάσχουν. Κάνει το λάθος του Υπουργείου Υγείας να τις προκυρήσει μόνο ως θέσεις επικουρικών. Η Ομοσπονδία Ενός Νοσοκομειακών Γιατρών ανακοίνησε, επισημαίνουμε την ανάγκη να προκυρήσονται ταυτόχρονα ως μόνιμες θέσεις, ώστε να έχουν το ερέθισμα όλοι οι γιατροί να υποβάλουν τα χαρτιά τους. Θα ήταν ένα κίνητρο αυτό, βέβαια. Χρησιμοποιούμε μόνο σε αυτή την δύσκολη φάση την οποία αν και δίνεται η υπόσχεση ότι θα μονιμοποιηθούν και θα παραμείνουν και μετά την κρίση, θα μπορούσε, λέτε, να είναι ξεκάθαρο εξ αρχής η πρόσληψη να είναι μόνιμη. Τώρα, θα ήθελα και από τον κύριο Κατρίνη μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασης και να περάσουμε γρήγορα, κύριε Κατρίνη, γιατί ξέρω την ευαισθησία σας, και στα θέματα των δανειοληπτών, οι οποίοι άκουσαν με ανακούφιση αυτή την τρίμηνη αναστολή, αλλά διορωτώνται τι θα γίνει μετά το τρίμηνο. Καταρχάς, για το θέμα το υγειονομικό, όντως το Εθνικό Σύστημα Υγείας δείχνει ότι κρατάει, ότι είναι το καταφύγιο των Ελλήνων πολιτών σε αυτή την πολύ δύσκολη, την πρωτοφανή κρίση. Γίνονται προσπάθειες για να ενισχυθεί. Εμείς έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις και για την εμπλοκή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και για τον ιδιωτικό τομέα της υγείας όσον αφορά την διενέργεια των τεστ και βεβαίως και την μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα της υγείας στην νοσηλεία και την χρήση κλινών ΜΕΘ. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι μια πανστρατιά, μια εθνική προσπάθεια που πρέπει όλο το υγειονομικό δυναμικό να βάλει πλάτη και να δώσει το αίσθημα ασφάλειας στους Έλληνες πολίτες. Μέχρι στιγμής η αντιμετώπιση της πανδημίας και του περιορισμού της πανδημίας του κορονοϊού είναι σε καλό επίπεδο. Αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε και να το αποδεχτούμε. Και βεβαίως χρειάζεται να συνεχίσουμε πάνω με τα ίδια προσεκτικά μέτρα, πάνω στην ίδια κατεύθυνση. Έτσι. Όμως φοβάμαι, κύριε Παπαδόπουλε,
ότι ενώ μεν θα γλιτώσουμε την πανδημία την υγειονομική, ναι, θα έχουμε μια πανδημία λουκέτων στην αγορά και στον εμπορικό κόσμο αμέσως μόλις καταλαγιάσει η υγειονομική κρίση και αρχίσουμε πλέον να προσπαθούμε να συνέλθουμε. Θεωρείτε οικονομικά. Θεωρείτε ότι είναι ανεπαρκή τα μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων που έχουν ήδη ανακοινωθεί και τίθεται σε εφαρμογή? Κοιτάξτε, θα σας πω ένα παράδειγμα. Βγήκε μια δημοσκόπηση πριν από μία ώρα, ναι, όπου αποθεώνει την κυβέρνηση σε διάφορα ερωτήματα και τον Πρωθυπουργό. Στο ερώτημα αν θεωρείτε ότι είναι επαρκή τα μέτρα για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους, είναι συντριπτική πλειοψηφία αυτών που θεωρούν ότι είναι ανεπαρκή και για τις επιχειρήσεις και για τους εργαζομένους. Και γιατί το λέμε αυτό? Όντως, μέτρα ανακουφιστικά αυτά που δόθηκαν στις επιχειρήσεις, στους επαγγελματίες, σαν πρώτα μέτρα για σε αυτό το πρωτοφανές σοκ που υποστήκαμε όλοι, όμως περιμένουμε να γίνουν κάποια μέτρα άμεσης ενίσχυσης της ρευστότητας και βλέπουμε πρώτον, στο θέμα των δανειοληπτών που με ρωτήσατε, να γίνονται αναστολές τρίμηνες δόσεων μόνο για αυτούς που ήταν ενήμεροι μέχρι 31 12 του 19, έτσι, ναι, συν αυτούς που ήταν στο νόμο για τα περιχρωμένα νοικοκυριά που εμείς το θίξαμε μαζί με τον εξωδικαστικό συμβασμό. Όλοι οι υπόλοιποι, θα το ξέρετε πολύ καλά και οι ακροατές σας μας ακούνε, δέχονται κανονικά τηλεφωνήματα από τις εταιρείες. Εάν δεν πλήρωνε ο άνθρωπος το Δεκέμβριο, γιατί να πληρώσει σήμερα? Αν δεν πλήρωνε ο άνθρωπος τον Δεκέμβριο, γιατί να πληρώσει σήμερα? Δηλαδή, αυτός που πλήττεται και χρειάζεται βοήθεια. Αν είστε εσείς, σας ακούω τον κύριο Κόνστα, ναι, 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 δεν βλέπω κιόλας. Σωστά καταλάβω. Κύριε Κόνστα, επειδή είστε άνθρωπος της αγοράς, ξέρετε πολύ καλά το προηγούμενο διάστημα οι ρυθμίσεις που πρότειναν και οι εταιρείες διαχείρισης και οι τράπεζες ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό μη βιώσιμες. Έτσι. Ναι. Γιατί έφταναν να ζητάνε από το 100% έως το 80% του συνολικού ποσού του δανείου, ενώ είχαν αγοραστεί σε πολύ χαμηλότερο αντίτιμο. Ξέρετε πολύ καλά ότι στην πλατφόρμα μπήκαν 100.000 και έχουν γίνει 3.000 αιτήσεις προς ρύθμιση. Άρα καταλαβαίνετε ότι τα κριτήρια ήταν πάρα πολύ αυστηρά. Εγώ δεν θα μπω στη λογική ότι όσοι δεν ρυθμίσανε για 3 μήνες είναι μπαταχτσίδες, όπως λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης, με περισσή ευκολία. Προφανώς υπάρχουν παταξίδες, προφανώς υπάρχουν κακοπληρωτές. Ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, πριν από ένα μήνα στη Βουλή, όταν το ρωτήσαμε, μας είπε ότι προσδιορίζει περίπου το 20% των μη εξυπηρετούμενων ότι είναι κακοπληρωτές. Άρα υπάρχουν αρκετοί επιχειρηματίες, επαγγελματίες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι στο κόκκινο, είναι στην κόψη του ξηραφιού. 60% πολύ μικρές επιχειρήσεις και 50% μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και προσέξτε, από αυτές οι οποίες έχουν καθυστέρηση 3-6 μήνες, είναι το 40% όσων μη εξυπηρετούμενων δανείων αυτή τη στιγμή υπάρχουν επιχειρηματικών. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η κυβέρνηση φέρνει αυτή τη στιγμή ένα σχέδιο νόμου μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, όπου ορθώς θα δώσει δάνεια που με μόχλευση θα φτάσουν τα 7 δις, έτσι, με χαμηλό επιτόκιο, από ό,τι ακούγεται, δεν έχουμε μάθει λεπτομέρειες, όμως αποκλεί όλους όσοι δεν ήταν ενήμεροι μέχρι 31/12/19. Δηλαδή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μικρομεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων που, προσέξτε, σε αυτή τη συγκυρία με την οικονομία που κανείς δεν ξέρει πώς θα είναι το Μάιο, τον Ιούνιο, πότε θα καταλαγιάσει, ελπίζουμε, η υγειονομική κρίση, αυτοί οι άνθρωποι πώς θα μπορέσουν να επιβιώσουν με αυτές τις συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας? Τώρα θα αναγκαστούν να κλείσουν? Τι θα γίνουν, επιδοτούμενοι άνεργοι? Ναι. Δεν πρέπει να υπάρχει, νομίζω, και μία ρύθμιση για αυτούς, αφού η κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει άμεση ενίσχυση μέχρι στιγμής, παρά το γεγονός ότι σε άλλες χώρες γίνεται. Και κύριε Κόνστα, το ξέρετε πολύ καλά αυτό, στη Γερμανία έχουν δώσει 50 δισεκατομμύρια ακριβώς για αυτές τις επιχειρήσεις που είναι αποκλεισμένες από το τραπεζικό σύστημα λόγω προβλημάτων ή χαμηλής πιστολιπτικής ικανότητας. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε με τη Γερμανία, το καταλαβαίνουμε, αλλά δεν είναι και κάτι που ζητάμε και είναι εκτός πραγματικότητας. Εντάξει, πρέπει, κύριε λοιπόν, Κατρίνη, αντιληπτό αυτό που λέτε. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω με την ευκαιρία και των επισημάνσεων του. Ναι, κύριε Κατρίνη. Για πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας και προστασία πρώτης κατοικίας. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο υπουργός που τον είχαμε χθες εδώ, είπε ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνει ειδική ρύθμιση για την αναστολή. Θεωρεί αυτονόητο ότι από 1η Μαΐου και μετά δεν θα έρθει
η προστασία της πρώτης κατοικίας για τον απλούστατο λόγο ότι δεν γίνονται πληστηριασμοί επειδή είναι κλειστά τα δικαστήρια, οι συμβολιογράφοι δεν λειτουργούν. Άρα, κύριε Κατσέλη. Μισό λεπτά, κύριε Κώστα, αυτό προκύπτει εξ αντανακλάσεως. Ναι. Δηλαδή, τα δικαστήρια είναι κλειστά. Εσείς ναι. ξέρετε πολύ καλά ότι τώρα που μιλάμε, οι τράπεζες ετοιμάζουν χιλιάδες διαταγές πληρωμής. Αν η κυβέρνηση δεν νομοθετήσει την παράταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας για να δώσει έστω μέσω αυτής της πλατφόρμας του 4695 τη δυνατότητα στους αδύναμους δανειολήπτες να επιτύχουν μια ρύθμιση για να αποφύγουν τον πληστηριασμό, καταλαβαίνετε ότι μόλις θα ανοίξουν τα δικαστήρια. Μόλις θα ανοίξουν τα δικαστήρια, τι έχει να γίνει. Κύριε Παπαδόπουλε, θα ήθελα να ρωτήσω. Η αξιωματική αντιπολίτευση κρίνει ανεπαρκή τα οικονομικά μέτρα ενίσχυσης εργαζομένων και επιχειρήσεων. Ζητεί περισσότερα. Ζητεί στο 100% την κάλυψη του μισθού για όσους χάνουν προσωρινά την εργασία τους. Την πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών. Η κυβέρνηση όμως λέει ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα για κάτι τέτοιο. Εσείς έχετε κοστολογήσει τα μέτρα τα οποία προτείνετε. Μπορείτε να μας πείτε σε ποιο ύψος φθάνουν, πόσο κοστίζει δηλαδή το πακέτο το οποίο προτείνει η αξιωματική αντιπολίτευση? Νομίζω ότι είναι καθαρά τα δεδομένα. Μιλάνε για το 3,4% του καθάριστου εθνικού προϊόντος. Τη στιγμή που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η Πορτογαλία δίνει κοντά στο 10% του ΑΕΠ, η Ιταλία κοντά στο 20% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, το ίδιο περίπου και η Ισπανία, και η Γερμανία, η οποία αντιστέκεται πάρα πολύ σταθερά στο να υπάρξει το ευρωομόλογο, ουσιαστικά η εκδήλωση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, παίρνει μέτρα μόνο για τη θωράκιση της δικής της οικονομίας και δεν κάνει αυτά που χρειάζονται προκειμένου το σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ να μπορέσει να αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτόν τον εφιάλτη που ζούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κατρίνη, το ερώτημα τώρα που απευθύνεται προς το κίνημα αλλαγής είναι εάν αυτά τα οποία ζητάτε για τις επιχειρήσεις, για το μέλλον των οποίων αγωνιούν όλοι και οι ίδιοι επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις, γιατί δεν πρέπει να τους ξεχνάμε αυτούς, υπάρχει ένας τρόπος να μπουν σε μια σειρά και να υποστηριχθούν από ένα κράτος το οποίο σήμερα κατατέθηκε ένας πρόσθετος προϋπολογισμός επιπλέον 5 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά και το κράτος κινείται στην αβεβαιότητα. Δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μήπως είναι πρόωρο να απαιτείτε εσείς από τώρα ένα σχέδιο πάνω σε ένα άδειλο μέλλον? Να σας πω κάτι. Ήδη άλλες χώρες έχουν προχωρήσει νομίζω με πολύ πιο δυναμικά βήματα και δραστικές αποφάσεις. Καταλαβαίνω τις δυσκολίες τις δημοσιονομικές και το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία δεν ήταν στο ίδιο επίπεδο με τις οικονομίες των άλλων χωρών που μπορούν με μεγαλύτερη ευκολία να δίνουν ρευστότητα και άμεση ρευστότητα. Προσέξτε όμως τώρα την αντίφαση. Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση δίνει 800 ευρώ στους εργαζόμενους για 1,5 μήνα όλων των επιχειρήσεων που πλήττονται, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι δανειακά ενήμερες. Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση υπόσχεται 1 δις επιστρεπτέα προκαταβολή, δηλαδή την προκαταβολή φόρου που έδωσαν οι επιχειρήσεις, να την πάρουν πίσω υπό μορφή χαμηλότοπου δανείου μακριάς απληρωμής. Και να την πάρουν προκαταβολή αυτή όλες οι επιχειρήσεις, βέβαια δεν ξέρω 1 δις πόσο θα αναλογεί σε κάθε επιχείρηση, αλλά θα την πάρουν όλες οι επιχειρήσεις, έτσι. Ναι. Την ίδια στιγμή νομοθετεί η αρευστότητα μέσα από τις τράπεζες μόνο για τις ενήμερες δανειακά. Εδώ λοιπόν η ίδια η κυβέρνηση, το επαναλαμβάνω, οδηγεί αυτές τις επιχειρήσεις σε οικονομική ασφυξία. Είναι επιχειρήσεις που βρίσκονται σήμερα στην εντατική και ουσιαστικά τις αποσωληνώνει. Και τι λέμε? Εμείς δεν λέμε για τους κακοπληρωτές, τους παταχτσίδες, αυτούς που τους ξέρουν οι τράπεζες και μπορούν να τους βρουν πολύ εύκολα τώρα με τα στοιχεία από τη χθεσινή ποινική που θα δώσουν όσοι κάνουν αίτηση για τα 800 ευρώ. Λέμε για αυτούς που είναι στους 3, στους 6, στους 10, στους 12 μήνες και οριακά δεν μπόρεσαν να είναι εντάξει ρυθμίσεις να τους δώσουν μία δυνατότητα. Και θέλω να πω κάτι τελευταίο, μία έκκληση από την πομπή σας, κύριε Παπαδόπουλο. Υπάρχουν χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι είναι μακροχρόνια άνεργοι. Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι βασίζονταν σε ένα δίκτυο αλληλεγγύης, είτε συγγενικό είτε φιλικό, σήμερα βρίσκονται στο σπίτι τους, δεν ξέρουμε με ποιες συνθήκες, δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε βασικά αγαθά και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν επιδοτηθεί από την κυβέρνηση
με αυτό το επίδομα αλληλεγγύης. Πρέπει να ληφθεί μέρημνα, γι' αυτό έχετε δίκιο, κύριε Κατρίνη. Πρέπει να εισακουστεί αυτό που λέτε. Να και κάτι, νομίζω ότι κάτι θα γίνει. Πρέπει να γίνει για αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή είναι θέμα ανθρωπιστικό, ένα επίδομα ασφαλώς. Να μπορέσουν να πάρουν τα βασικά είδη διατροφής. Δεν διανοούμε ότι δεν θα γίνει κάτι. Δεν είναι πολιτικό. Σας ευχαριστώ δεν πολύ και τους δύο. Σήμερα απευθύνω έκκληση από την εκπομπή σας. Καλά. Πραγματικά. Ευχαριστώ τον κύριο Παπαδόπουλο, τον κύριο Κατρίνη, τον κύριο Καούκη, τον Χρήστο Κόνστα και τον Σωτήρη Ξενά και ευχαριστώ και εσάς κυρίες και κύριοι για την προσοχή σας. Ακολουθεί Γαβρίλος Χαλκιώτης. Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.